Ευεργετινός νούμερο 1, υπόθεσης 6. Η χαρά εις τους ουρανούς είναι ανέκφραστος, όπως επίσης και η δόξα που αναμένει τους Άγιους. Δι' αυτό πρέπει να επιθυμούμε με όλη μας την ψυχή την επουράνιο χαρά και τη δόξα των Αγίων. Από όσα υπάρχουν ή από όσα πράττομεν εμείς, τίποτε δεν είναι αντάξιον της χαράς και της δόξης εκείνης. Α. Από το βίο της Αγίας Συγκλητικής. Η Μακαρία Συγκλητική έλεγε ότι σε αυτήν την γη ευρισκόμεθα ως να είμεθα μέσα εις δευτέρα μητρικήν κοιλίαν. Όταν ευρισκόμεθα μέσα στην κοιλία της μητρός μας, δεν ζούσαμε όπως ζούμεν μετά την εξαυτής γέννηση ημών, ούτε τα στερεάς τροφάς που τώρα απολαμβάνομεν ετρώγομεν τότε κατά την εμβριακή περίοδο, αλλά ούτε και μέσα στην κοιλία της μητρός ημών δυνάμεθα να ενεργούμεν όπως τώρα. Και τούτο διότι, ως γνωστόν, εντός της μητρικής κοιλίας είμεθα μακριά από το ηλιακό φως και ουδεμή αντάβγεια μας επλησίαζε. Εν γέννη δε υστερούμεθα πολλών άλλων επιγείων απολαύσεων. Τι ούτε ο τρόπος ακριβώς ζώντες και στον παρόντα κόσμο, δεν δυνάμεθα να απολαύσουμε ορισμένα μεγαλοπρεπή και αξιοθαύμαστα αγαθά που ευρίσκονται αποκλειστικώς και μόνοι στη βασιλεία των ουρανών. Εφόσον λοιπόν εγνωρίσαμε λεπτομερώς την παρούσα ζωή, είναι πλέον καιρός να επιθυμήσουμε και τα επουράνια. Δοκιμάσαμε τα επιγείου τροφά, ας ορεχθόμεν τώρα και τα αστεία. Εχορτάσαμε τον προσωρινό ηλιακό φως, ας ποθήσουμε τώρα τον ήλιο της δικαιοσύνης. Ας συγκλονιστούμε υπό την ισχυρά νοσταλγία της Άνω Ιερουσαλήμ και ας ποθήσουμε να την είδομε ως μητέρα μας και πατρίδα. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών ας τον δανείσουμε κατευθυνόμενοι από τα σελπίδα της επουρανίου μακαριότητος, για να δυνηθόμεν με τα εύρια που συνελήφθησαν μεν κανονικώς εις τη μήτρα, απέθανον όμως πριν γεννηθούν, πορευόμενα το ιτοτρόπος από το ένα σκότος εις το άλλο. Ακριβώς λοιπόν και οι αμαρτωλοί ευρισκόμενοι στη γη περνούν τη ζωή των μέσα εις την πολυμέριμνα προσπάθεια των γηίνων, εχμαλωτιζόμενοι κυριολεκτικώς από το σκότος των επιγείων μεριμνών. Όταν δε αποθάνουν, χωρίς να συνοδεύονται από τους θησαυρούς των καλών έργων και της μετανοίας, οδηγούνται βιαίως στους σκοτεινοτέρους και ταρταρώδεις τόπους των κολάσεων. Εκ των ανωτέρων λοιπόν συμπεραίνουμε ότι τρεις φορές γεννόμεθα κατά το διάστημα του βίου μας. Μία και ανεπανάληπτον φοράν από τη μητέρα μας, εις την περίπτωση αυτήν από γην προερχόμεθα και εις γην πορευόμεθα, κατά τους υπολείπους δύο γεννήσεις μετατιθέμεθα από την γήνη των ουρανών. Εξ αυτών η μία γέννηση είναι η της Χάριτος, η οποία πραγματοποιείται δια του Αγίου Βαθμίδατος και την ονομάζουμε αληθώς παλιγενεσία. Η δευτέρα πάλι γέννηση επιτυχάνεται δια της μετανοίας και των κόπων των καλών και αρέτων πράξεων, εις την οποία και εμείς τώρα εστάθημε. Εις το γεροντικό δεύτερον, ερμηνεί. Ένας γέρον είπε πως δεν είναι αξιοθαύμαστον εάν ένας άνθρωπος μπορέσει να γίνει άγγελος, διότι ευρίσκεται ανάμεσα ενώπιόν μας για να την απολαύσουμε δόξα ίση με τη δόξα των αγγέλων. Αυτή δε τη δόξα υπόσχεται ο αγωνοθέτης εις τους αγωνιζόμενους. 2. Ο Αββάς Υπερέχειος είπε ότι η σκέψη σου πρέπει πάντοτε να ευρίσκεται στη βασιλεία των ουρανών, οπότε γρήγορα και ασφαλώς θα την κληρονομήσεις. 3. Κάποτε μερικοί αδελφοί παρακάλουν ένα γέροντα να σταματήσει τους μεγάλους κόπους εις τους οποίους υπεβάλλεται. Εις αυτήν την πρόταση ο γέρον απήντησε: τέκνα μου, σας διαβεβαίω πως ο Αβραάμ ασφαλώς θα μετανοήσει όταν θα ειδεί τον πλούτο των επουρανίων δωρεών, διότι δεν ηγονίστη περισσότερο εφόσον έζει. 3. Του Αγίου Εφραίμ. Αδελφοί μου, η δόξα την οποία πρόκειται να απολαύσουν οι Άγιοι είναι μεγάλη και ακατάληπτη, ενώ η δόξα του επιγείου αυτού βίου ομοιάζει προς το άνθος του οποίου η ωραιότητα συντόμως παρέρχεται και προς τα τρυφερά χόρτα και συντομότατα ξηραίνονται. Βλέπουμε στην ιστορία ότι πολλοί τύρανοι και βασιλείς κυρίευσαν απεράντους χώρας και πολλές πόλεις, και εντός ολίγο αυτοί οι νικητές εξυφανίστησαν σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Διότι πόσοι από αυτούς τους βασιλείς που κατεξουσίασαν έθνη πολλά ανήγυραν για να αποθανατήσουν το όνομά των εικόνας και αναμνηστικά στήλας, νομίσαντες ότι με αυτά θα γίνουν ονομαστοί. Παρόλα όμως τα αυτά, μετά το θάνατο των βασιλέων αυτών, κατέλαβαν άλλοι την εξουσία, οι οποίοι και κατέστρεψαν τα αναμνηστικά εικόνας και συνέντεψαν τα γάλματά των. Μερικοί μάλιστα από αυτούς σε επιδρομής εξυφάνισαν τα πρόσωπα των πρωτοκατόχων βασιλέων
και απετύπωσαν επάνω στα σαραμνιστικά στήλα την ειδική των μορφή, αλλά και αυτών των επιδρομέων τα έργα κατελήφθησαν από άλλους. Άλλοι πάλι κατασκεύασαν δια τους εαυτούς των τάφους λαμπρούς και περίβλεπτους και ανέγραψαν επάνω στους τάφους τα ονόματά των και τη μορφή των, νομίζοντας ότι με αυτά θα καταστήσουν το όνομά των αιώνιων. Και ήλθε η επόμενη γενιά και παρέλαβε υπό τη δικαιοδοσία τους τάφους αυτούς. Οι δύο άνθρωποι της γενιάς αυτής, θελήσαντες να καθαρίσουν τους σαρκοφάγους όπως ήταν φυσικό, επέταξαν τα οστά εκείνων των βασιλέων, ως αν να ήταν χαλίκια. Η στή λοιπόν ωφέλησε τους φιλόδοξους αυτούς βασιλείς, πολύτιμος σαρκοφάγος ή η πυραμίδα. Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι τα έργα της ματαιότητος εις τίποτα δεν ωφελούν τον άνθρωπο. Δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με όσους δοξάδιζε ο Θεός, διότι ο Θεός ετοίμασε προς χάρη των ζωήν αιώνιων και δόξαν ακατάληπτων. Όπως ακριβώς το φως του ηλίου και της σελήνης και των αστέρων και τότε, από τότε που εδημιουργήθησαν μέχρι τώρα δεν ηλατώθη ούτε έπεσεν εις παρακμήν, αλλά διατηρεί συνεχώς την ιδία ένταση και ακτινοβολία, παραμένει νέον, ακμάζει και διαρκώς λάμπει εξαιτίας του όρου υπάρξεως που όρισεν στα ουράνια αυτά σώματα ο Δημιουργός να εξουσιάζουν την ημέρα και τη νύχτα, διότι ο τρόπος ο ίδιος ο Θεός καθόρισε δι' αυτούς όπου τον αγαπούν, ατελείωτον τη χαρά και συνεχεί τη βασιλεία των ουρανών. Και όπως ακριβώς εις τα φυσικά αυτά φαινόμενα ο Θεός δεν εψεύστη ότι ο τρόπος θα εκπληρώσει και τα υποσχέσεις του εις εκείνους τα της μελούς ζωής τα οποία νοούνται υπό των ανθρώπων. Και τα μεν φυσικά σώματα ουρανός και η γη θα παρέλθουν και θα εξαφανιστούν όποτε αν θελήσει ο Δημιουργός. Η δόξα όμως των Αγίων ουδέποτε θα έχει τέλος. Ας φροντίσουμε λοιπόν να κάνουμε καρπούς αξίους της μετανοίας για να μην αποκλειστούμε από εκείνη τη χαρά και να παραπεμφθούμε εις το αιώνιον σκότος όπου η Οδύνη είναι ανυπόφορος. Εισέλθε εάν θέλεις τον κοιτώνα σου και κλείσε τελείως τα στήρα σου και τα παράθυρα. Ακόμη να φτιάξει και κάθε σχισμήνα από την οποία είναι δυνατόν να εισχωρήσει φως και κάθισε μέσα εις αυτό το σκοτάδι και θα αντιληφθείς τότε μόνος σου πόσο φοβερόν βάσανος είναι το σκοτάδι. Εάν λοιπόν τόσο πολύ θλίβεσαι όταν παραμείνεις εδώ χωρίς πόνους και πολλά βασανιστήρια, εάν και έχεις εξουσίαν εντός ολίγου να εξέλθει εις το φως, σκέψου πόσο φοβερά κόλαση θα έχει εκείνο το εξώτερο σκότος εις το οποίο κυριαρχεί ο κλαφμός και ο βρυγμός των οδόντων μαζί με το άσβεστον πυρ τιμωρούν αιωνίως τους μίαν μόνον αλλά αμετάκλητον φοράν παραπεμφθέντας εις αυτά αμαρτωλούς. Πρέπει δε ακόμα να σκεφτόμεν και οποίαν εντροπή θα δοκιμάσομεν όταν πρώτων κολάσεων που μας αναμένουν ειδόμεν τους μεν Αγίους να ενδύονται την υπέρλα προστολήν της οποίας την απαστράπτουσαν ωραιότητα δεν δύναται να αποδώσει η ανθρωπίνη γλώσσα και την οποία κατασκεύασαν με τα καλά των έργα ενώ τους εαυτούς μας θα τους βλέπουμε όχι μόνο γυμνούς αλλά και μελανιασμένους και σκοτεινούς και αποδίδοντες από πνιχτική δυσοσμία. Όπως ακριβώς από εδώ ετοιμαστήκαμε με τα σκοτεινά μας έργα τη σπατάλη και την αμαρτωλή απόλαυση. Ας κλάψουμε λοιπόν ενώπιον του Κυρίου του Θεού ημών για να τύχουμε του ελαίους και των εκτριμών αυτού. Ο αγώνας μας δεν γίνεται για τα χρήματα τα οποία και αν κανείς χάσει είναι δυνατόν να αποκτήσει πάλι, αλλά εις αντικατάσταση των απολεσθέντων. Ο κίνδυνος τον οποίο αντιμετωπίζουμε να αναφέρεται εις την ψυχή την οποία όταν χάσουμε ποτέ πλέον δεν δυνάμεθα να επανανεύρωμε. Σύμφωνα με το αγιογραφικό, τι θα ωφεληθεί άνθρωπος αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή του ή τι δύναται να δώσει άνθρωπος εις αντάλλαγμα της ψυχής του. Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι οι στρατιώτες του κόσμου αυτού, φιλοτιμούμενοι από τα ευθελή δώρα που λαμβάνουν από τον επίγειο βασιλέα, κινδυνεύουν μέχρι και θανάτου χάριν αυτού. Πόσο λοιπόν περισσότερο πρέπει εμείς να, που ελάβαμε τόσα σπουδαία υποσχέσεις, να μην υποχωρήσουμε καθόλου από την επίμονη προσπάθεια του έργου της αρετής, ώστε και από την μέλουσα κρίση να διασωθούμε, αλλά και τα υπουράνια αγαθά να επιτύχουμε. Ας ενθυμηθούμε δε διαρκώς και τούτο. Δεν μπορούμε να υποφέρουμε τη ζέστη του ηλίου, ούτε των σφοδρών πυρετών. Πώς λοιπόν θα υποφέρουμε την φλόγα του αιωνίου πυρός και του που διαρκώς καίει χωρίς όμως να μας κατακαίει με τα σφλόγας του? Και αν θέλεις αγαπητέ μου από εδώ δοκίμασε τη σφοδρότητα του πάθους και θα αντιληφθείς από το υλικό πυρ του κόσμου αυτού τα ανυπόφορα βασανιστήρια της κολάσσος. Άναψε δηλαδή το λιχνάρι σου
και βάλε και τη φλόγαν στην άκρα του δαχτύλου σου. Εάν θα μπορέσει να βαστάει τον πόνο, τότε ασφαλώς θα δυνηθεί και εκείνη την αιώνια φλόγα να υπομείνει. Εάν όμως δεν μπορέσει να υποφέρει τους πόνους ενός μικρού εγκάβματος, τότε τι θα κάνουμε όταν ολόκληρο το σώμα μας μαζί με την ψυχή θα ρυθούν μαζί εις το φοβερόν εκείνον και άσβεστον πυρ του Αβά Ισαΐου. Να έχει συνεχώς το λογισμό σου την τιμή την οποία έλαβαν όλοι οι Άγιοι και ο ζήλος τον οποίο επέδειξαν και θα σε ελκύσει ο λίγων κατολίγων εις το αγαθόν. Να ενθυμίσαι εκ παραλλήλου πάλιν και τους εξευτελισμούς που επιφυλάχθησαν εις τους αμαρτωλούς και ο λογισμός σου θα σε περιφρονήσει από τα πονηρά. Θα σε περιφρουρήσει ο λογισμός σου, θα σε περιφρουρήσει από τα πονηρά. Του Αγίου Μαξίμου, εάν ο Θεός και λόγος του Θεού και Πατρός έγινε προς τούτο άνθρωπος και Υιός ανθρώπου, για να καταστήσει δηλαδή τους αμαρτωλούς θεούς και Υιούς Θεού, θα πρέπει να πιστέψουμε ότι ο σκοπός αυτός της ενσάρκου οικονομίας θα πραγματοποιηθεί εκεί όπου τώρα είναι ο Χριστός υπεράνω όλων των ουρανών ως κεφαλή ολοκλήρου του σώματος και ανεδείχτη χάρη ημών πρόδρομος στον επουράνιο Πατέρα. Διότι σε εκείνη την υπερκόσμο και πνευματική συγκέντρωση των σωζωμένων και ως Θεών καταστάντων, δια της χάρητος θα δεσπόζει στο μέσον ο Θεός, ώστε θα διανέμει εις τους σωζωμένους τας αξίας της επουρανίου μακαριότητος και θα ευρίσκεται εις τοπική απόσταση από τους αξίους. Μερικοί από τους βαθιστοχάστους ερμηνευτάς λέγουν ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι η κατοίκηση των αξίων εις τους ουρανούς. Άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι η Βασιλεία των Ουρανών ομοιάζει με την κατάσταση των αγγέλων, την οποία θα απολαύσουν οι σωσμένοι. Άλλοι τέλος έχουν τη γνώμη ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι αυτή η θεϊκή ωραιότης όσων εφόρησαν την εικόνα του επουρανίου. Εγώ πάντως φρονώ ότι και οι τρεις ανωτέρω περιγραφείς αντιλήψεις περί της Βασιλείας των Ουρανών συμφωνούν μεταξύ των, διότι σε όλους τους σωζωμένους η μέλουσα χάρη θα δοθεί αναλόγως της ποιότητας και της ποσότητας των υπ' αυτών εκτελεστέντων έργων πίστεως αρετής κατά την επίγειον ζωή των. Από τον Ευεργετινό, τόμος Α, υπόθεσης 7. Πολλές φορές σε ψυχή των εναρέτων ανθρώπων ενθαρρύνονται κατά την ώρα του θανάτου η υποθείας τεινός επισκιάσεως και έτσι αποχωρίζονται από το σώμα. Του Αγίου Γρηγορίου του Διαλόγου. Περίπτωση 1. Εις την πόλη της Νουρσίας έζη κάποτε ένας πρεσβύτερος, ούτως επίμενε με τα φόβου Θεού την εκκλησία που ενεπιστεύεται σε αυτόν η Θεία Πρόνοια. Αυτός λοιπόν ο πρεσβύτερος από τότε που χειροτονήθη η γάπα την πρεσβυτέρα του ως αδελφήν. Την εφοβείται όμως ως εχθρόν και δι' αυτό ουδέποτε την άφησε να τον εγγύσει. Αλλά απέκοψε τελείως εξ αυτής και αυτήν την σχέση της υγιειζυγικής επικοινωνίας. Διότι οι Άγιοι άντρες μαζί με όλα τα άλλα τα καλά που στολίζουν την ψυχή τους έχουν και αυτό το γνώρισμα, ότι δηλαδή απέχουν όχι μόνο από αυτά που δεν αρμόζουν, αλλά αποκόπτουν και τα συνηθεία των πολλάκης και αυτά που αρμόζουν. Δι' αυτό λοιπόν και αυτός ο ευλογημένος πρεσβύτερος, φοβούμενος μήπως υποπέσει δι' αυτής εις ιονδήποτε εμπτέσμα, δεν άφηνε να εξυπηρετηθεί από την πρεσβυτέρα του ούτε εις αυτά στα συζυγιώδης ανάγκας της ζωής. Με τη άφην προσοχή και επαγρύπνηση επέρασε τη ζωή του και έφτασε εις βαθύ γύρας. 40 λοιπόν έτη μετά τη χειροτονία κατελήφθη από υψηλών πυρετών και έφτασε εις τα τελευταία του. Όταν είδε η σύζυγός του ότι όλα πλέον τα μέλη του ενεκρώθησαν και πλησίασε πλέον το θάνατο, πλησιάσασα εις τιμή την αυτού, προσπαθώντας δια της ακοής της να αντιληφθεί αν ανέπνεε. Μόλις ο ετοιμοθάνατος πρεσβύτερος αντελήφθη την επαφή της, αν και ελάχιστη πλέον πλοή του επέμενε, συνεκέντρωσε όλη την εναπομένουσα δύναμη και φερμενόμενος μάλλον από τη φλόγα του Αγίου Πνεύματος και ευλόγησε την καρδία του, λέγει στην πρεσβυτέρα του: «Γυναίκα, φύγε από κοντά μου, διότι το πυρ ζει ακόμα μέσα μου. Πάρε λοιπόν το άχυρον». Φοβισμένη υποχώρησε η πρεσβυτέρα. Ο δε πρεσβύτερος, αισθανθής ευνηδίως αύξηση της σωματικής του δυνάμεως, ήρθε να κραυγάζει με μεγάλη χαρά: «Καλώς ορίσατε, οι κύριοι μου, καλώς ήρθατε, οι κύριοι μου. Πώς καταδεχτήκατε να έρθετε στον ανάξιον δούλο σας? Έρχομαι, ευχαριστώ, ευχαριστώ». Όσοι λοιπόν εκ των γνωστών του παρευρίσκονται τον ηρώτουν με περιέργεια, καθώς τον οίκο να επαναλαμβάνει τα σιδείας λέξεις: «Τι σου συμβαίνει?». Τότε τους απήντη εκπλησόμενος πως και εκείνοι δεν αντιλαμβάνονται τα γενόμενα.
Δεν βλέπετε τους θείους Αποστόλους που έχουν έλθει εδώ? Δεν βλέπετε τους κορυφαίους των μακάριων Πέτρων και των μακάριων Παύλων? Ευνηδίως δε ώστε να απευθύνονται προς τους κορυφαίους των Πέτρων και Παύλων, έλεγε. Να, αμέσως έρχομαι. Με τα λέξεις δε αυτάς παρέδωσε την ψυχή του. Πράγματι λοιπόν, ο ευσεβής αυτός άνθρωπος είδε τους Αποστόλους και ορθώς εβεβαίωσε ότι τους ακολουθεί. Από αυτό λοιπόν το περιστατικό γίνεται ολοφάνερον ότι η φιλανθρωπία του Θεού προσφέρει κάτι εις τους δικαίους κατά την ώρα του θανάτου. Φαίνεται ότι όταν οι δίκαιοι προσεγγίσουν προς την στιγμή του θανάτου, βλέπουν κατ' οικονομία του Θεού οπτασίας μερικών Αγίων, για να μην δηλιάσουν από τον φόβο του θανάτου που αποφασίστη δι' αυτούς. Απέναντίας με το να φανερώνονται εις αυτούς, εις τα βάθη της ψυχής του, με ποιους Αγίους άνδρας θα συναγάλλονται, εντός ολίγου απελευθερώνονται ευκόλως χωρίς φόβων και πόνων από τον δεσμό της σαρκός. Το ίδιο πράγμα όμως, όπως έμαθον, συνέβη και εις τον επίσκοπο της πόλεως Ρεάτης των πρόβων. Όταν λοιπόν ο πρόβος έφτασε εις τα τελευταία στιγμάς του βίου του, κατελήφθη από βαρύτα των νόσων. Ο πατέρας τότε του πρόβου Μάξιμος έστειλε και κάλεσε ιατρούς από τα γειτονικά μέρη για να βοηθήσουν εις ό,τι μπορούσαν τον άρρωστον. Ήρθαν λοιπόν πράγματι πολλοί ιατροί, μόλις όμως είδαν το σφιγμό τους ασθενούς και οι κροάσισαν, εβεβαιώσαν τους παρευρισκομένους ότι πλησιάζει ο θάνατος. Εν τω μεταξύ επέρασε η ώρα και έφτανε στην στιγμή του γεύματος. Ο ασθενής επίσκοπος τότε, ενδιαφερόμενος περισσότερον για την ανάπαυση των παρευρισκομένων παρά για την δική του, παρακάλεσε τους ιατρούς να αναβούν με τον γέροντα πατέρα του εις το ανώγειο του επισκοπίου για να φάγουν ολίγων φαγητών. Πράγματι λοιπόν όλοι ανέβησαν για να γευματίσουν και άφησαν κοντά εις τον άρρωστον ένα σεμνόν παιδί για να του κρατεί συντροφιά. Αυτό μάλιστα το παιδί βρίσκεται στη ζωή μέχρι σήμερα. Καθώς λοιπόν το παιδί εστέκεται κοντά στο κρεβάτι του αρρώστου, έξαφνα είδε μερικούς άντρας να εισέρχονται στο δωμάτιό του, ενδεδειμένοι λευκά φορέματα. Τόσο δε λαμπρόν ήταν το φως του προσώπου των, ώστε κατενήκαν και αυτή τη λαμπρότητα των ενδυμάτων, από την απροσδόκητον θέαν των ανθρώπων αυτών και προπάντως από την εξαστράπτουσαν ακτινοβολία των, εξεπλάγει το παιδί και ήρχισε περίφοβο να κραυγάζει. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Από την κραυγή αυτή του παιδιού εταράχθη ο επίσκοπος πρόβος και εστράφει προς τους εισερχομένους. Μόλις τους είδε αμέσως ανεγνώρισε. Γεμάτος δε από χαρά και φροσύνη συνεβούλευσε το παιδί που από φόβον του εφώναζε. Μη φοβάσαι παιδί μου, μη φοβάσαι, διότι ήλθαν να με επισκεφθούν οι Άγιοι Μάρτυρες Ιουβενάλιος και Ελευθέριος. Ωστόσο το παιδί ζαλισμένον από την εξαστράπτουσαν ακτινοβολία των Αγίων Μαρτύρων, ευγήκε τρέχον από το δωμάτιο του ασθενούς και πήγε εκεί που ευρίσκονται ο πατέρας του επισκόπου και οι ιατροί να τους διηγηθεί όσα είχαν ήδη. Αμέσως τότε εκείνοι παρέλθαν στο δωμάτιο του ασθενούς και έβρουν τον επίσκοπο πλέον νεκρών. Είναι δηλαδή φανερόν πως οι προσελθόντες Άγιοι Μάρτυρες, των οποίων την εξαστράπτουσαν ακτινοβολία, δεν μπορούσε να αντικρίσει το παιδί, επήραν μαζί τον την ψυχή του επισκόπου. 3. Είναι ανάγκη ακόμη να γίνει γνωστόν και τούτο. Πολλάκις όταν η ψυχή των εκλεκτών ανθρώπων εξέρχονται από το σώμα, ακούεται εις τους ουρανούς ύμνους. Αυτό συμβαίνει από την φιλάνθρωπον πρόνοιαν του Θεού, για να ακούν η ψυχή των ύμνων κατά τη διάρκεια της επιθανατίου αγωνίας και να μην αισθάνονται το χωρισμό των από το σώμα. Το περιστατικό το οποίο τώρα αμέσως πρόκειται να αφηγηθώ, ενθυμούμαι το έχω διηγηθεί και εις τα ομιλίας μου περί του Ιερού Ευαγγελίου. Κάποτε λοιπόν εις την Στοάν, η οποία φθάνει μέχρι της εκκλησίας του Αγίου Κλίμεντος, έζει κάποιος δυστυχής που ελέγεται Σέρβουλος. Αυτός τον οποίον και εσύ νομίζω ότι γνωρίζεις, ήτο παράλυτος και ζήτη ελεημοσύνη στο δρόμο. Ο Σέρβουλος λοιπόν, αν και πάμπτωχος από υλικά αγαθά του παρόντος βίου, εν τούτης ήτο πάρα πολύ πλούσιος εις αρετάς. Το σώμα του το είχε παραλύσει πολύ χρόνιος αρρώστια. Από όσα δε γνωρίζουμε περί τούτου, παρέμεινε εις όλη του τη ζωή παράλυτος και δεν μπορούσε ποτέ να σταθεί όρθιος εις τα πόδια του ή και να ανακαθίσει ολίγον στο κρεβάτι του ή έστω να κουνήσει επολίγον το χέρι ή το πόδι του. Των δυστυχισμένων αυτών παράλυτων επεριποιούνται η μητέρα του και ο αδελφός του. Εάν δε ευρίσκετο κάτι από την ελεημοσύνη,
και εισέπρατε από τους χριστιανούς, τα έδιδε και πάλιν εις ελεημοσύνη με τα χέρια της μητέρας και του αδελφού του. Ο Σέρβουλος δεν γνώριζε καθόλου γράμματα, εν τούτης όμως είχε να αγοράσει τα βιβλία της Αγίας Γραφής και ο Σάκης άνθρωποι. Ο Ασάκης τον επισκέπτονται για να του κρατήσουν συντροφιά. Διάφοροι ευλαβείς άνθρωποι τους παρακάλει με επιμονή να διαβάζουν ενώπιόν του από την Αγία Γραφή. Δια τρόπου αυτού κατόρθωσε, αν και δεν ήξερε καθόλου γράμματα, να μάθει απ' έξω την Αγία Γραφή και να τη χρησιμοποιεί για τη ψυχική του ωφέλεια. Με ψυχική δε ευχαρίστηση και γενναιότητα υπέφερε των πόνων και την δοκιμασία υμνών και δοξολογών νύχτα και ημέρα των Θεών. Όταν έφτασε ο καιρός να ανταμυφθεί από τον Θεό για την μεγάλη του αυτήν υπομονή, απερχόμενος εκ των προσκέρων εις τα αιώνια, σταμάτησε καταρχήν ο πόνος των μελών του. Μόλις δε αντελήφθη ότι πλέον τον είχε πλησιάσει ο θάνατος, παρεκάλεσε τους ανθρώπους εκείνους που εδέχτη να τους φιλοξενήσει να εγερθούν από τα καθίσματά των και να ψάλλουν μαζί του προς τον Θεό. Ένα αναμονή της εξόδου της ψυχής του. Έξαφνα δε, καθώς ο μελοθάνατος συνέψαλε μαζί τον, τους εσταμάτησε από την ψαλμωδία και με φωνή γεμάτη φόβο είπε εις αυτούς: «Σιωπάτε, δεν ακούετε πως αντιχούν από τον ουρανό ύμνη? Έχουν λοιπόν εστραμμένη την προσοχή των ψυχοραγών εις εκείνους τους ύμνους τους οποίους ζωηρός και μεθυδονής απελάμβανον τα όντα της καρδίας του, η ψυχή του απελευθερώθη του σώματος. Μετά την έξοδο της ψυχής εκ του σώματος, ο τόπος εγέμισε από τόση ευωδία την οποία όλοι οι προϋπαριστάμενοι αισθάνθησαν. Από αυτό εγένε το φανερό ότι την εκδήμησαν σαν ψυχήν, υπεδέχτησαν εις τον ουρανό εκείνη που προηγουμένως έψαλαν. Εις αυτό το συγκινητικό γεγονός παρευρέθηκε ένας ειδικός μας μοναχός, ο οποίος ζει ακόμη και με δάκρυα ο Σάκης ερωτάται, λέγει: «Μέχρι να ενταφιαστεί το σώμα του ευλογημένου εκείνου ανθρώπου, δεν έφυγε καθόλου από τη μύτη μας η γλυκή της ευωδίας εκείνης». Τέταρτον, εις την Ρώμη κατόκει κάποτε μία μοναχή που ονομάζεται Ρεδέμπα. Κοντά της παρέμενον και δύο μαθήτριε, εκ των οποίων μία ελέγεται Ρωμίλα, και οι τρεις μοναχέ διέμειναν εις την ίδια νοικίαν, πτωχότατε μεν από τα υλικά αγαθά της παρούσης ζωής, πλουσιότατε όμως εις την ευσέβειαν και την αρετήν. Η Ρωμίλα όμως υπερέβαλε την συμμαθήτριά της στην άσκηση και το έργο της αρετής, διακρίνοντο δια την αξιοθαύμαστον στον υπομονή της και την άκρανη υπακοή της. Εκράτη με τα προσοχή στο στόμα της κλειστών και παρέμενε σιωπηλή, ασκούμενη εις την σιωπήν και επέμενε καρτερικός εις την προσευχή. Είναι όμως γεγονός ότι οι άνθρωποι κρίνοντες από τα φαινόμενα θεωρούν μερικούς ανθρώπους τελείους. Εν τούτης όμως ούτε ενώπιον των οφθαλμών του Δημιουργού έχουν κάποια ατέλεια. Ας λάβουμε ως παράδειγμα τα σφραγίδας. Συμβαίνει δηλαδή μερικές σφραγίδες να μην έχουν σκαλιστεί καλώς από τον τεχνίτη και εν τούτης από τους μη γνωρίζοντας τα πράγματα θεωρούνται τέλεια. Αλλά ο τεχνίτης όμως όσους επένους και αν ακούει δια τα κατασκευάσματά του δεν πάβει να χρησιμοποιεί την λίμαν και να χτυπά με την σφύρα για να κάνει τη σφραγίδα ωραιότεραν και τελειωτέραν. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και από τον δημιουργόν των όλων εις την Ρωμίλαν. Περιέπεσε δηλαδή εις μίαν σωματική νόσον την οποία οι ιατροί την ονόμαζαν παράλυση, εκ της οποίας κατέστη ακίνητος και παρέμενε κατάκητος επί πολλά έτη. Εν τούτης όμως οι μάστιγες της νόσου δεν ειδηνήθησαν να κάψουν την ευσέβειά της και να σύρουν το λογισμό της εις ανυπομονησία. Απεναντίας προσέθεσαν σε αυτήν πνευματική δύναμη. Όσο περισσότερο αδυνάτιζε λόγω της ασθενείας στα σωματικά έργα και τη σωματική άσκηση, επί το σούτων καθίστατο σπουδαιότερα, εις την ευσέβεια και προσήφιετο αδιαλείπτος. Μία νύχτα εκάλεσε πλησίον της την γερόντισαν και διδάσκαλον αυτής Ρεδέμπαν, καθόπι και τη συμμαθήτριά της. Κατά τα μεσάνυχτα, λοιπόν, ενώ εστέκονται όρθιοι εις την κλίνη της, είδον θέαμα καταπληκτικών και θαυμάσιων. Εντελώς ευνηδίως κατήλθε φως από τον ουρανό και γέμισε με τη λάμψη του όλων των χώρων του κελίου. Τόσον δε εκτυφλωτική υπήρξε η λάμψη εκείνη, ώστε καρδία των παρισταμένων, δηλαδή της γεροντής και της αδελφής, να δοκιμάσουν μεγάλο φόβο και να παγώσουν τα μέλη των, καθώς μετά ταύτα διηγίστησαν. Ενώ λοιπόν εστέκονται καταπληκτοί, ήρχισε να ακούεται συγχρόνως μεγάλος ήχος που ήρχε το εις το κελίον πλήθος πολύ και να τρίζουνε θύρε από το συνοστιμισμό των εισερχομένων. Η γερόντισσα
και η συμμαθήτριά της από των υπερβολικών φόβων που εδοκίμασαν και την εκφυλωτική λάμψη του φωτός, δεν μπόρεσαν να ειδούν κανέναν, διότι από τον φόβον εκείνο οι οφθαλμοί των και από την εκτυφλωτική λάμψη του φωτός εθαμβώνονται. Το δε εκτυφλωτικόν εκείνο φως συνόδευε μια περίεργος αξιοθαύμαστος ευωδία ως τα εψυχέ των, αν και εφοβήθησαν από τη λάμψη, εν τούτης από την όσφρηση της ευωδίας ευχαριστούνται. Βλέπουσε η Ρωμήλα ότι η γερόντισσα και οι αδερφοί της δεν μπορούσαν να υποφέρουν την εκτυφλωτική λαμπρότητα του περίεργου εκείνου φωτός και ότι η γερόντισσά της εστέκεται φοβισμένη και τρέμουσα, την παρηγορεί με γλυκή αμφωνή. «Μη φοβάσαι, μητέρα», της έλεγε, «δεν αποθνίσκω τώρα». Ενώ σοδέ η Ρωμήλα επαναλάμβανε συνεχώς αυτά τα παρηγορητικά λόγια, το περίεργο εκείνο φως που εστάλει εκεί υπεχώρησε σιγά σιγά, αλλά η αάρητος εκείνη η ευωδία παρέμεινε. Εν τω μεταξύ επέρασαν η Δευτέρα και η Τρίτη ημέρα και η οσμή της μυστηριώδους ευωδίας που είχε γεμίσει το κελί παρέμενε με την ιδίαν ένταση. Κατά δε την τέταρτη νύχτα εφώναξε κοντά της τη γερόντισά της και την παρεκάλεσε να της δώσει δια της θείας μεταλήψεως το δεσποτικό σώμα ως συνοδοιπόρον δια το ταξίδιο της αιωνιότητος, το οποίο βεβαίως και έλαβαν. Έξαφνα δε εις την πλατεία εμπρός της ταστήρας του κελίου παρουσιάστηκαν δύο χωροί και ήρθαν να ψάλουν. Καθώς δε διηγείτο αργότερα η γεροντισά της αλλά και η συμφοιτήτριά της διάκρινον εκ της ψαλμωδίας των ασμάτων ότι έψαλαν και άνδρες και γυναίκες κατά τη φωνίαν, δηλαδή πότε η ομάς των ανδρών και πότε η ομάς των γυναικών. Κατά το διάστημα δε όπου ακούεται η κατανυχτική και υπερκόσμος αυτή ψαλμωδία έξω από το κελίον, η αγία εκείνη ψυχή της Ρωμήλας ελευθερώθη από τα δεσμά του σώματος. Ενώ σοδέ ανήρχεται η μακαρία αυτή ψυχή προς τον ουρανό, επί το σούτον ανήρχονται και οι χωροί των ψαλώντων, ώστε η ψαλμωδία να ακούεται από ψηλά πλέον έως ότου απεμακρύθησαν τελείως και έσβησαν και φωνή και η ευωδία. 5. Πολλάκης επίσης προς παρηγορίαν και ενθάριζην της εξερχομένης εκ του σώματος ψυχής παρουσιάζεται και ο ίδιος ο αρχηγός της ζωής και ανταποδότης των πράξεων που επετελέσαμεν κατά την επίγειον ημών ζωήν. Αυτό και άλλο, που και άλλοτε το έχω ενθυμηθεί όταν διηγούμην την περίπτωση της θείας μου της Ταρσίλας. Αυτή λοιπόν έζη με δύο αγαπητούς αδελφούς της. Πλην προσεύχε το αδιαλείπτος και περνούσε τον καιρό της απομονωμένη. Ανελθούσα εις το ύψος της εγκρατείας σε μεγάλων εγκαταπληκτικός κατά την αγινοσύνη. Μία νύχτα λοιπόν παρουσιάστη σε αυτήν διαοπτασίας ο προπάπους μου ο Φίλιξ, ο άλλοτε πατριάρχης στην εκκλησία της Ρώμης, και αφού της υπέδειξε με έναν τόπον αιώνιου λαμπρότητος, της λέγει με πατρική στοργή: «Έλα εις αυτήν εδώ την ολόφωτον διαμονή, σε περιμένω». Με το λίγον Ταρσίλα κατελήφθη από πυρετών και πλησίαζε πλέον προς το θάνατο. Κατά την επικρατούσαν δε συνήθεια, όταν ασθενούν βαρέως ευγενείς άνδρες και γυναίκες και έρχονται πολλοί στο σπίτι του μελοθανάτου, για να παρηγορούν τους συγγενείς, συνέβη να παρευρίσκονται πολλοί άνδρες και γυναίκες γύρω από το κρεβάτι της Ταρσίλας κατά τα τελευταία στιγμάς της. Έξαφνα η μηθανή Ταρσίλα εσήκωσε το βλέμμα της ψηλά και βλέπει να έρχεται προς αυτήν ο Ιησούς. Η ψυχή της τότε κατελήφθη από ένα κλάλι των χαρά και με δύναμη ανεξήγητον εκ της επιθανατίου αγωνίας της ήρχισε να κραυγάζει προς τους επισκέπτας της: «Πηγαίνετε τώρα, πηγαίνετε, έρχεται ο Ιησούς». Καθώς δε η Ταρσίλα επρόσεχεν εις αυτόν που έβλεπε τον Ιησού, εξήλθεν η Αγία Ψυχή της από το σώμα. Συγχρόνως μία αξιοθαύμαστος ισχυρά ευωδία εσκορπίστη ολόγυρα την οποία όλοι αντελήφθησαν και η οποία έδειξεν ολοφάνερα εις τους παρευρεθέντας ότι είχε προσέλθει η πηγή πάσης αρήτου ευωδίας ο αρχηγός της πίστεως Ιησούς. Όταν δε κατά την επικρατούσαν συνήθεια να πλύνουν τους νεκρούς την εγύμνωσαν για να την λούσουν, είδον ότι το δέρμα της εις τα γόνατα και στους άγγονας είχε σκληρύνει, όπως το δέρμα της καμήλου από την εντατική προσευχή και τας γονικλησίας. Τι ούτω τρόπος το νεκρό σώμα απεκάλυψεν εις όλους τα λαμπρά έργα που έπρατε το πνεύμα, ενώ η Ταρσίλα έζη. 6. Εξίσου θαυμαστόν είναι και αυτόν που μου διηγήθη ένας ευλαβής άνθρωπος, ο πρόβος, δια την αδελφή του Μούσαν. Η Μούσα μικρά και αθώα κόρη είδε μία νύχτα διοπτασία στην Θεοτόκον και αϊπάρθενον Μαρία να υποδεικνύει σε αυτήν συνομήλικά της κορίτσια τα οποία ήθελε να πλησιάσει η Μούσα, αλλά δεν ετόλμα. Ρωτήθη δε από τη Θεοτόκον εάν ήθελε να είναι μαζί με τα σπαρθένους εκείνας και να καταταγεί εις την συνοδεία της. Όταν δε η Μούσα απήντησε ότι αυτό το επιθυμεί σφοδρός,
Η Θεοτόκος έδωσε εις αυτήν εντολή, εις το εξής να μην πράξει τίποτε παιδικών ή άκερων, αλλά και από γέλωτας και από παιχνίδια να εγκρατεύεται, γνωρίζουσα καλώς ότι μετά 30 ημέρας μαζί με τα σκόρας εκείνας τας οποίας είδε θα έλθει εις την συνοδεία της. Πράγματι, από την ημέρα εκείνη η νέα μετέβαλε όλα στα συνήθειά της, συμπεριφέρετο με φρόνηση. Οι γονείς της νέας, όταν είδαν τόσο ανέξαφνα ότι η κόρη τους σύλλαξε τελείως, ρώταν αυτήν με απορία. Ποια ήταν η αιτία της μεταβολής αυτής? Η νέα τότε ανέφερε στους γονείς της τι την διέταξε η Θεοτόκος κατά την νυχτερινή νεοποτασία και φανέρωσε εις αυτούς την ημέρα που επρόκειτο να απέλθει για να καταταχθεί στην συνοδεία των Παρθένων που την ακολουθούν. Κατά την 25η λοιπόν ημέρα κατελήφθη από πυρετών. Κατά δε την 30η, όταν επλησίαζε η ώρα της εξόδου της ψυχής εκ του σώματος, η νέα είδε πάλι τη Θεοτόκο να έρχεται προς αυτήν, συνοδευωμένη από τα κορίτσια που είχε ενίδει την πρώτη φορά και να την προσκαλεί κοντά της. Η μικρά κόρη, με κόκκινον από σεβασμόν το πρόσωπο και με ήρεμον φωνή, απεκρίθη. «Ιδού κυρία έρχομαι, ιδού κυρία έρχομαι». Με αυτάς δε τας λέξεις παρέδωσε το πνεύμα της. Έτσι η αγνή ψυχή εξήλθε από το παρθενικό σώμα και κατετάχθη στον χορό των Παρθένων. 7. Ακόμη θα σου διηγηθώ και αυτό που συνέβη στον ευλαβέστατον πατέρα Στέφανο. Ούτως ήτο εις το έπακρον ακτήμων και ανεξίκακος και ασχολείτο συνεχώς με την αδιάλειπτον προσευχή. Ένα μόνο περιστατικό από τη ζωή του θα διηγηθώ για να εννοήσεις από αυτό και τα συμπολίπους αρετάς του. Κάποτε λοιπόν εθέριζε τον Σίτον, τον οποίον είχε σπείρει και τον μετέφερε στον Αλώνιο για να τον αλωνίσει. Εκτός από το σιτάρι αυτού, τίποτα άλλον δεν είχε για να διατραφεί ολόκληρο το έτος αυτός και οι μαθητές. Κάποιος όμως κακός άνθρωπος, όργανο του διαβόλου, έβαλε φωτιά στο Αλώνιο και έκαψε το στάρι του πατρού Στεφάνου. Κάποιος περαστικός που ήρθε να δει το γεγονός, εφανέρωσε τούτο εις τον δούλο του Θεού προσθέσας. Αλλή μόνο, πατέρ Στέφανο, τι ήταν αυτό το κακό που σου συνέβη? Ο Στέφανος όμως με ήρεμο πρόσωπο και ατάραχο βλέμμα απεκρίθησε αυτόν. Αδελφέ μου, αλίμονο εις τον εμπριστή για την αμαρτία που διέπραξε και ζημίωσε την ψυχή του. Διότι σε με τι συνέβη? Από αυτό λοιπόν το περιστατικό μπορείτε να αντιληφθείς εις ποιον ύψος δυνάμεως και εις ποιον βαθμό αδιαφορίας προς τα υλικά είχε φτάσει ο λογισμός και η σκέψη του. Ώστε έχασε ό,τι είχε και δεν είχε για την διατροφή ενός ολόκληρου έτους και εν τούτης παρέμεινε τόσο αδιάφορος και ατάραχος και επώνεσε μάλλον για την ψυχική ζημία την οποία υπέστη ο εμπριστής, παρά για την υλική ζημία την οποία έπαθε ο ίδιος. Όταν λοιπόν ο Στέφανος έφτασε εις τα τελευταία στιγμά του βίου του και επρόκειτο να αποθάνει, συνεκεντρώθησαν πλησίον του πολύ για να παρασταθούν ψυχικώς εις την ευλογημένη και αγία ψυχή του Στεφάνου, που εντός ολίγο θα αρξίχεται του στόματος. Περιεκύκλωσαν λοιπόν την κλίνη του και παρακολουθούσαν με τα προσοχή στα τελευταία στιγμά του οσίου. Άλλοι μεν εξ αυτών μετά τον θάνατο του οσίου διηγούνται ότι είδαν να εισέρχονται άγγελοι χωρίς να δυνηθούν να υπούν τίποτε. Άλλοι πάλι δεν είδαν τίποτε, κατελήφθησαν όμως από ισχυρόν φόβο. Πάντως και αυτοί που είδαν τους αγγέλους και αυτοί που δεν είδαν τίποτε, τόσο πολύ εφοβήθησαν ώστε έφυγαν από το δωμάτιο του αποθνίσκοντος. Και κανείς δεν ειδυνήθη να παραμείνει εκεί κατά την ώρα που εξήρχεται η Αγία εκείνη ψυχή. Απεκαλύφθη δε ολοφάνερα ποιοι υπεδέχτησαν την εξερχόμενη Αγία ψυχή, ώστε κανείς από τους θνητούς να μην δυνηθεί να παρακολουθεί την λαμπράν και ένδοξον έξοδον της. 8. Εκτός όμως από αυτά πρέπει να γνωρίσεις και τούτο, ότι η αξία της ψυχής δεν φαίνεται πάντα κατά την έξοδό της, φανερώνεται όμως ασφαλώς μετά τον θάνατο. Αυτό το βλέπουμε στην περίπτωση των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι υπέμειναν με πολλή ομότητα των απίστων καθημερινώς, δε μετά το μαρτυρικό των θάνατων δοξάζονται και λαμπρύνονται δια των θαυμάτων και των νεκρών ως θεών αυτών. Άλλοτε πάλι συμβαίνει το αντίθετο και ο παντοδύναμος Θεός επιστηρίζει με μερικάς αποκαλύψεις τας ψυχάς εκείνους που δηλειούν πρώτης τελευτίστων, για να μην φοβηθώσει όταν έλθει η στιγμή του θανάτου. Θα αναφέρω μία περίπτωση. Κάποτε παρέμενε μαζί μου στο μοναστήρι ένας αδελφός ονόματι Αντώνιος. Αυτός λοιπόν δια καθημερινού πέθοντος και ακαταπαύστων δακρύων ηγονίζεται να επιτύχει την ανεκλάλητον χαράν που υπάρχει στην επουράνιο πατρίδα, γι' αυτό δε και μελέτα με πολύ πόθον και επιμονήν τα ιερά λόγια. Δια της μελέτης αυτής δεν επεζήτη να πλουτιστεί με γνώσεις, αλλά με κατανυχτικά δάκρυα.
εμελέτα δηλαδή για να ανανύψει ο λογισμός του και να εγκαταλείψει τα επίγεια να μεταρσιωθεί δια της μυστικής θεωρίας εις την επουράνιον πατρίδα. Εις αυτόν τον λαμπρόν αγωνιστήν κατά μία νυχτερινή οπτασία ελέγχει. Ετοιμάσου διότι ο Κύριος διέταξε να φύγεις από τον κόσμο αυτόν. Όταν δε ο μοναχός Αντώνιος απήντησε ότι δεν είναι έτοιμος για το ταξίδι, αυτό ήκουσε αμέσως τη μυστηριώδη φωνή να του λέει. Αν ισχυρίζεσαι ότι δεν είσαι έτοιμος εξαιτίαν των αμαρτιών σου, μάθε ότι συνεχωρήθησαν όλες αμαρτίες σου. Μόλις ήκουσε αυτά ο μοναχός Αντώνιος περιέπασε σε μεγάλων φόβων και δειλία. Και μία άλλη νύχτα πληροφορήθη το ίδιο πράγμα με τους ίδιους λόγους. Μετά πέντε ημέρες κατελήφθη από πυρετών και ενώ όλοι οι αδελφοί έκλαιον, διότι θα απεχωρίζονται τιού των εκλεκτών και καλών αδελφών και προσφύφκονται η ψυχή του Αντωνίου ανεχώρησε με αγαλίαση προς τον Κύριο. 9. Εις το ίδιο μοναστήριον έζηκε ένας άλλος αδελφός που ελέγεται Μέρουλος. Ο Μέρουλος επερνούσε τα σημέρα της επιγείου εξορίας με αυθονότατα δάκρυα και λαιμοσύνη, η προσευχή ποτέ δεν έλειπαν από το στόμα του, εκτός από τα ώρες του ύπνου και του φαγητού. Εις αυτόν λοιπόν εφανερώθη κατά τη νυχτερινή οπτασία ότι Στέφανος από Λευκάνθη κατήρχεται από τον ουρανό εις την κεφαλή του. Μετά την αποκαλυπτική αυτήν οπτασία νησθένησε ο Μέρουλος και εντός ολίγου με ψυχική χαρά και χωρίς ουδεμίαν αγωνίαν εξεδίμησε εκ των επιγείων προς τα επουράνια. Αφού επέρασαν 14 έτη από το θάνατο του Μέρουλου, ο σημερινός ηγούμενος της Μονής Πέτρος ηθέλησε να σκάψει τον τάφο του πλησίον του μνήματος του Μερούλου. Όπως δεν διηγείται ο ίδιος, καθώς εργάζεται εις το μέρος εκείνο εξήλθε από τον τάφο του Μερούλου μία ευωδία τόσο ισχυρά και βαθία, έως να είχαν μαζευτεί εκεί τα πλέον ευωδιαστά και μερίπνο άθη. Από αυτό το γεγονός γίνεται ολοφάνερο ότι η οπτασία που είδε ο Μέρουλος πριν αποθάνει ήταν αληθινή. Δεύτερο κομμάτι. Από το βίο του Αγίου Σάβα. Έζηκα από ένας γέρον ασκητής που κατήγεται από την Βιθανία και ονομάζεται Άνθιμος. Αυτό συσκήτευε σε ένα κελίο που έχτισε πέρα από το Χήμαρο προς Ανατολάς απέναντι από τον πύργο που είχε ιδρύσει ο Μακάριος Σάβας. Σε αυτό το κελίο επέρασε 30 ολόκληρα έτη. Μετά κατά τα τελευταία του αρρώστησε και έπεσε ο γέρος στο κρεβάτι του πόνου. Όταν τον είδε σε αυτήν την κατάσταση ο γέρον στο ο θαυμάσιος Σάβας εξεντλημένος από την νόσον και τα βαθιά γερατιά διέταξε να μεταφέρουν τον γέροντα Άνθιμο σε ένα από τα κελιά της εκκλησίας για να μπορούν οι αδελφοί να τον επισκέπτονται και να εξυπηρετούν αυτόν χωρίς πολλήν κόπον. Και ο μεν Άγιος Σάβας αυτά διέτασε. Ο γέροντα Άνθιμο όμως δεν συνεφώνει με την πρότασή αυτή του Σάβα και τη συνοδεία του. Ιδού δε τη του απήντησε. Έχω στηρίξει το θάρρο μου στο Θεό και επιθυμώ να αποθάνω εις μέρος εκείνου που από την αρχήν κατόκισα διάσκηση. Μετά την απάντηση αυτή του Ανθίμου εσηκώθη κάποτε τη νύχτα ο Σάβας δια την ακολουθία του άρθρου. Ενόμισε δε ότι άκουσε μνοδίαν ως να έψαλον πολύ. Επειδή λοιπόν σχημάτισε τη γνώμη ότι ανεπέμποντο η καθιερωμένη κατά τον όρθρο πρωινή ύμνη, απορούσε και συλλογίζοντο πώς άκουσε να ψώνει τον όρθρο χωρίς να πάρει προηγουμένως την ευλογία του. Αμέσως τρέχει στο ναό, αλλά κατάπληκτος ευρίσκει κλεισμένα στα στήρα του ναού και γι' αυτό επιστρέφει στο κελί του. Αλλά και πάλι ακούει τα προηγούμενα φωνά να ψάλουν με απερίγραπτον γλυκύτητα. Διέκρινε δε καθαρά και το ψαλόμενο νάσμα το οποίο νήτο. Διελεύσομεν τόπο κοινή θαυμαστή, ω του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεω και εξομολογήσεω ήχου εορταζόντων. Αφού αντελήφθη καλώ από ποιον μέρο προήρχονται οι θαυμαστοί αυτοί ύμνοι, αμέσω εξυπνά και διατάσσει των μοναχών που είχε εις υπηρεσία, να χτυπά το τάλαντο να συγκαλέσει με τα ρυθμικά χτυπήματα του μοναχού όπω ήτο συνήθεια. Συναχθέντων αμέσω όλων των μοναχών, παίρνει μαζί του ο Μακάριο Σάβα μερικού και έρχεται στο κελί του γέροντο Ανθίμου με θυμιάματα και λαμπάδα. Οι ακουόμενοι ύμνοι προήρχονται από το κελί του γέροντο. Όταν εισήλθαν εις το κελί, δεν έβρισκαν κανέναν άλλον εκτός μονάχα από τον γέροντα ο οποίος ήδη είχε τελειωθεί εν κυρίω. Τότε τον εναγκαλίζονται και τον ασπάζονται με ευλάβιαν και αυτού επετέλεσαν την κανονική ακολουθία του αποθανόντο εις τον αποθανόντα μοναχών εδαφίασαν με συγκίνηση το ιερό σώμα του γέροντος Ανθίμου. Τρίτη περίπτωση εις τον βίον του Αγίου Δανιήλ του Στυλίτου. Για τον όσιον Δανιήλ τον Στυλίτη λέγεται ότι τρεις ημέρες πρώτου θανάτου κατά τα μεσάνυχτα συνεκεντρώθησαν στο κελί του για να τον προϋπαντήσουν όλοι οι απαιώνος Άγιοι, οι προφήτες, οι Απόστολοι, οι μάρτυρες
Και όλοι οι λοιποί Άγιοι, ακόμη δε μαζί με αυτούς συμπαρεστάθησαν και μερικοί ουράνια δυνάμεις. Αυτό λοιπόν το Άγιο πλήθος των προσδραμώντων, εισπάζοντο με αγάπη και εκτίμηση τον Μέγαν και τον παρεκκίνουν να επιτελέσει την Θείαν Μυσταγωγίαν, την οποίαν και πράγματι εθεάθη ότι επετέλεσε μεταλαβών και ο ίδιος των αχράντων μυστηρίων, μεταδώσας δε αυτά και εις όσους έπρεπε. Ενώ δε ανέπνεε τα τελευταία στιγμά της ζωής του και ήλθαν πολλοί πλησίον του να τον συντροφεύσουν, ένας δαιμονισμένος επροχωρούσε προς τον στήλον αυτόν λοιπόν, εφώναζε δυνατά περί της επισκέψεως των Αγίων προς τον Όσιον και μάλιστα ονόμαζε και τον κάθε Άγιον εκ των επισκεπτών ξεχωριστά με το όνομά του. Ακόμη δε ανέφερεν ότι οι άγγελοι επισκέφτησαν τον Όσιον. Μετά δε ταύτα ο δαιμονισμένος προσέθετεν ότι την τρίτη ημέρα ώραν της ίδιας ημέρας ο μεν Δανιήλ θα απέλθει προς τον Κύριον, το δε ακάθαρτον πνεύμα θα εκδιωχθεί με τη χάρη του Θεού και θα φύγει από μέσα του μετά την πολυχρόνιον κατοίκησή του εις αυτόν. Πράγματι δε συνέβησαν και τα δύο εις των ορισμένων καιρών, όπως ανέφερε ο δαιμονισμένος. Εν το γεροντικό τέταρτον, οι πατέρες έλεγον δια τον Αβάν Σισόιν τα εξής περί των τελευταίων στιγμών της ζωής του. Όταν επρόκειτο να αποθάνει ο Αβάν Σισόιν και οι πατέρες σε κάθεντο κοντά στο κρεβάτι του, έλαμψεν έξαφνα το πρόσωπό του πάρα πολύ και λέγει προς αυτούς χαρούμενος. Ιδού ήλθεν ο Αβάς Αντώνιος με το λίγα στιγμάς με λαμπρόν πολύ το πρόσωπό του. Έλαμψε περισσότερο. Με το λίγα στιγμάς με λαμπρόν πάλι πρόσωπον είπε: «Να τώρα προσήλθεν ο χορός των Αποστόλων και φαίνεται ως να συνομιλεί με μερικούς αοράτους επισκέπτες». Οι παριστάμενοι γέροντες τον παρακάλεσαν και του έλεγαν: «Πάτερ, με ποιον ομιλείς?» Εκείνος απήντησε: «Τώρα ήρθε να με παραλάβουν οι άγγελοι και παρακαλώ να με αφήσουν ολίγο να μετανοήσουν». Οι πατέρες του απαντούν: «Πάτερ, εσύ δεν έχεις ανάγκη να μετανοήσεις». Με βαθύ ταπείνωση τους λέγει ο Όσιος πάλιν ο Όσιος Ισόης: «Σας διαβεβαιώ ότι πραγματικώς δεν γνωρίζω εάν έβαλα αρχήν μετανοίας. Εν τω μεταξύ όλοι γνώριζαν ότι το τέλειος». Έξαφνα το πρόσωπό του ίστραψε όπως ο ήλιος και όλοι εφοβήθησαν. Προς τους καταπληκτικούς γέροντας ο Αβάς Ισόης λέγει: «Βλέπετε, ήλθε ο Κύριος και λέγει: φέρετε μου το σκεύος της ερήμου». Αμέσως δε και με τους λόγους αυτούς παρέδωκε το πνεύμα του. Τη στιγμή δε της εξόδου της μακαρίας ψυχής του εμφάνει ως μία αστραπήν και το κελί εγέμισεν από ευωδίαν. Από τον Ευεργετινό νούμερο 1, υπόθεσης θήτα. Απόδειξης περί του που πηγαίνουν η ψυχία των αποθνησκόντων και πώς είναι μετά το χωρισμό τους από το σώμα. Εις των βίων του Αγίου Παύλου του Θηβαίου. Ο Άγιος Αντώνιος, όταν εγύριζε πίσω προς τον Άγιον Παύλο το Θηβείο και του μετέφερε τη στολή του Αγίου Θανασίου σύμφωνα με τη διαταγή που είχε πάρει από τον ίδιον, καθώς προχωρούσε στην έρημο και πλησίαζε το σπήλαιο, βλέπει ενώ ήτο η τρίτη ώρα 9 πρόμεση βρίαν της ημέρας με τα μάτια της ψυχής, με τα οποία βλέπουν μόνο οι άξιοι τάγματα αγγέλων, ομάδας αποστόλων, χωρίς προφητών, φάλαγγας μαρτύρων, στο μέσο όλης αυτής της ιεράς παρατάξεως, την ψυχή του Παύλου υπερβάλλουσαν εις λαμπρότητα και αυτήν τη λευκότητα της χιόνος να λάμπει φωτεινότερον από αυτήν και να ανέρχεται με πολύ νεφροσύνη εις τους ουρανούς. Β. Από το βίο του Αγίου Παχωμίου. Κάποτε ο Μέγας Παχώμιος πληροφορήθηκε ότι κάποιος αδελφός που διέμενε εις ένα από τα πολλά μοναστήρια που ίδρυσε εις την Μονή των Χινοβοσκών, όπως ελέγεται, εισθένησε και υπέφερε. Υπό το κράτος δε της ασθενείας ευρισκόμενος σε ζήτη να απολαύσει την ευλογία που ως γέροντας διένυμεν εις τους μοναχούς του ο Μέγας Παχώμιος. Μόλις επληροφόρησε την επιθυμία του ασθενούντος αδελφού άνθρωπος του Θεού, αμέσως ξεκίνησε για να τον επισκεφθεί. Όταν όμως απήχε 2 ή 3 σημεία από τον τόπο όπου διέμενε ο ασθενής αδελφός, ήκουσε εις τον αέρα μία φωνή ιεράν που συνοδεύεται από θαυμαστή ψαλμωδία. Ο Μέγας Παχώμιος ύψωσε τους οφθαλμούς του προς τον ουρανό και είδε την ψυχή του αδελφού να οδηγείται χαρούμενα στην πορεία της προς τη μακαρία ζωή
από αγγέλους που έψαλαν. Οι μοναχοί που συνόδευαν τον Μέγα Παχώμη ούτε τη φωνή νίκουσαν, αλλά ούτε και είδαν τίποτα άλλο από όσα παρετήρει ο Άγιος Άνθρωπος. Δι' αυτό, καθώς τον έβλεπαν να στέκεται πολύ ώρα με υψωμένο το βλέμμα προς Ανατολάς, είπαν εις τον γέροντά τον: «Εσταμάτησες, πάτερ? Ας τρέξουμε να προφτάσουμε». Τότε ο Μέγας Παχώμης τους απήντησε: «Αδίκως τρέχουμε, τέκνα μου, διότι την ψυχή του αδελφού παρακολουθώ τόση ώρα, καθώς οδηγείται εις την αιώνια ζωή. Οι αδελφοί παρεκάλεσαν τον Αβά Παχώμη να τους πει πώς είδε τη μακαρία αυτή η ψυχή, και εκείνος διηγήθησε αυτούς όλα όσα είδε και ήκουσεν. Μερικοί δε από τους αδελφούς, οι οποίοι συνόδευαν τον Παχώμιον, έτρεξαν στο μοναστήρι των Χινοβοσκών και ρώτησαν να μάθουν ακριβέστερον την ώρα κατά την οποία κοιμήθηκε ο αδελφός. Με κατάπληξη δε έμαθαν ότι εκοιμήθη την ίδια ακριβώς στιγμή που είδε την ψυχή του ο πατήρ να ανέρχεται με δόξαν εις τους ουρανούς. Τρίτον, εν το γεροντικό. Ένας γέρον ασχητής διηγήθη το εξής. Έζη κάποτε μία ηλικιωμένη καλογραία, η οποία επρόκοψε πάρα πολύ στην αρετήν και την ευσέβεια. Όταν την ρώτησα δια ποιον λόγο να ανεχώρησε εκ του κόσμου, μου διηγήθη τον βίο της. Όταν ήμουν ακόμη παιδί, σεβαστέ πάτερ μου, άρχισε να λέγει: «Εμφυμούμαι ότι ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ μαλακός και καλός άνθρωπος. Κατά το σώμα ήταν αδύνατος και αρρωστιάρης, ώστε τον περισσότερο καιρό το περνούσε καθυλωμένο στο κρεβάτι. Τον διέκρινε δε τόση απλότης, ώστε μόλις και με τα βία ομίλη. Όταν ήταν καλά, αφοσιώνεται στην καλλιέργεια της γης και εκεί απασχολεί το μεταφέρω στο σπίτι μας τα προϊόντα της καλλιέργειάς του. Τόσο δε ο λιγομίλητος ήταν, ώστε όσοι δεν τον εγνώριζαν, τον ενόμιζαν διαμουγκών. Εντελώς αντίθετος από τον πατέρα μου ήταν η μητέρα μου. Ήταν τόσο φιλοπερίεργος και αργόσχολος, ώστε ήθελε να μανθάνει και πράγματα έξω από το χωριό μας. Ήταν τόσο φλίαρος προς όλους, ώστε κανείς ποτέ δεν την είδε, έστω και δια ολίγο να σιωπά, αλλά άλλοτε μεν την έβλεπε να λογομαχεί και να φιλονικεί, άλλοτε πάλι να λέγει άσεμνα και απρεπή λόγια χάρη να στεϊσμού. Τον περισσότερο δε χρόνο της ζωής της τον εδαπανούσε να μεθά να κάνει συντροφιά με διεφθαρμένους άντρες. Ήταν δε πολύ έξοδος και διεφθαρμένη ως πόρνη. Και εκυβέρνα πολύ κακό στο σπίτι μας, ώστε να μην μπορούμε να ζήσουμε, αν και τα υπάρχοντά μας δεν ήσαν ολίγα, διότι σε αυτήν ο πατέρας μου είχε παραχωρήσει την οικονομική διαχείριση του σπιτιού. Μολονότι δε ζούσε κατά αυτόν τον τρόπο, εν τούτης ποτέ της δεν αρρώστησε, αλλά ούτε και ένιωσε το παραμικρό πόνο. Και παρόλη δε την αθλειώτια ζωή που έζησε, διατήρη το σώμα της υγείας. Κάποτε λοιπόν ο πατέρας μου απέθανε κατά εξαντληθείς από τους πολύχρονους νόσους. Τι ήταν όμως εκείνο που συνέβη στο θάνατό του? Αμέσως σε σηκώθη ένας φοβερός αέρας, ώστε εσύ το τόπος αστραπέ, βροντέ, γίνοντος συνεχώς και έρυπτε βροχή, τόσο ραγδαία, ώστε το κακόν αυτό διήρκησε τρεις ημέρες και κατά ανάγκη κρατούσαμε άταφο τον πατέρα μας μέσα στο δωμάτιο. Οι συγχωριανοί μας, βλέποντας όλα αυτά τα εμπόδια και κατηγορούντες δια πολλά των νεκρών, έλεγαν: «Πω, από τι μεγάλο κακό εζούσε ανάμεσά μας και δεν το είχαμε αντιληφθεί. Φαίνεται ότι ο νεκρός θα ήταν εχθρός του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός δεν επιτρέπει ούτε και τον ενταφιασμό του ακόμη. Εμείς όμως, για να μην αρχίσει η αποσύνθεση του πτώματος μέσα στην οικία και από την δυσοσμία καταστεί ακατοίκητος, αποτολμήσαμε παρά την ραγδαιοτάτη βροχή να συνοδεύσουμε τον νεκρό στο νεκροταφείο και να τον ενταφιάσουμε. Έκτοτε η μητέρα μου έχουσα περισσότερα ανελευθερία, επεδόθηση περισσότερων ανέδεια εις τα όργια και την ασωτεία. Τόσο μάλιστα απεστρασύνθη, ώστε μετέβαλε το σπίτι μας σε πορνείο, με τα σαδιακόπους απολαύσεις της κατεσπατάλησε όλη μας την περιουσία και εντός ολίγου δεν μας έμενε πλέον τίποτε. Μετά αρκετών χρόνων από το θάνατο του πατέρα μου, απέθανε και η μητέρα μου. Τη εχείων το δε τόσο λαμπρά και προβλητική κηδεία, ώστε θα έλεγε κανείς ότι αυτή η φύση ευοηθούσε. Αφού λοιπόν απέθανε η μητέρα μου και εγώ, εγώ είχον πλέον περάσει την παιδική ηλικία, η δε σωματική ορμή εξεγείρωτο και με γαργάλιζον, ένα βράδυ μου ήλθε η σκέψη στο νου: «Ποιον δρόμο να εκλέξω στη ζωή μου?» Απεισχολημένη δε με τη σκέψη αυτήν, έλεγον μόνη μου. Συνομιλούσα με τον εαυτό μου: «Να προτιμήσω άραγε το βίο του πατέρα μου και να ζήσω με καλοσύνη, με σεμνότητα και με σοφροσύνη?» Αλλά εκείνος, αν και έζησε ενάρετα εν τούτης, κανένα αγαθόν δεν απείλαψε ποτέ. Αλλά πάντοτε τον έτρωγαν οι ασθένειες και θλίψεις, τόσο μάλιστα κακότυχος υπήρξε, ώστε ο κατατρεγμός δεν τον άφησε ούτε και όταν απέθανε να ενταφιαστεί, όπως όλοι οι άνθρωποι. Ενώ λοιπόν ήτο εις τον Θεό να αρεστεί η διαγωγή και η συμπεριφορά του πατέρα μου, διότι να δοκιμάσει, γιατί να δοκιμάσει τόσα συμφορά? Ποιος υπήρξε άραγε ο βίος της μητέρας μου?
Μήπως δεν έζησε εν υγιής και δεν είχε ρηφθεί, θα σ' απολαύσει και τα Σιδωνάς. Αυτό λοιπόν το βίο της μητέρας μου πρέπει να ζήσω κι εγώ, διότι είναι προτιμότερο να πιστέψω εις τα μάτια μου παρά εις τους λόγους των άλλων. Με την απόφαση λοιπόν να ακολουθήσω τα ίχνη της μητέρας μου, με ευρύκεν η νύχτα. Και ενώ έπεσα να κοιμηθώ, παρουσιάζεται ενώπιον με ένας άνθρωπος με τεράστια σωματικά διαστάσεις και με αγριεμένο πρόσωπο. Αφού με κοίταξε με οργή και άγριο βλέμμα, με ερώτησε με τρομακτική φωνή: «Είπε μου, ποιος είναι ο διαλογισμός της καρδιάς σου?» Εγώ τόσο πολύ τρόμαξα, ώστε ούτε εις το πρόσωπο δεν τολμούσα να τον κοιτάξω. Ο φοβερός εκείνος άνθρωπος με την ίδια αυστηρότητα με ερώτησε εκ νέου: «Είπε μου λοιπόν, τι αποφασίζεις?» Καθώς δεν με είδε να έχω παραλύσει από το φόβο μου και να κινδυνεύω να τρελαθώ, τότε ο ίδιος μου υποθέρμησε λεπτομερώς όσα προηγουμένως εγώ ίδια είχα σκεφτεί. Εγώ μόλις συλλήφθα ολίγων από το φόβο και την κατάπληξη, επειδή δεν μπορούσα να αρνηθώ τα όσα μου έλεγαν, ήρχισα να τον παρακαλώ και να τον οικειωθώ να με συγχωρήσει. Τότε εκείνος, έως να ενημέρωσε ολίγων, με πήρε από το χέρι και μου είπε: «Έλα να ειδείς που ευρίσκονται ο πατέρας σου και η μητέρα σου. Από εκεί και πέρα διάλεξε ποιον τρόπο ζωή θέλεις για τον εαυτόν σου». Αφού λοιπόν με έβγαλαν από εκεί που ήμουν, με ερώτησε, με οδήγησε σε έναν απέραντο κήπο όπου ήσαν φυτευμένα διάφορα ωραία δέντρα, ανώτερα κατά το κάλος από κάθε περιγραφή και γεμάτα από διάφορους καρπούς. Εκεί δε, καθώς ευάδιζα, μαζί με το φοβερό εκείνον άνθρωπο, με συναντά ο πατέρας μου να αγκαλιάζει και μου λέει καταφυλώνω τρυφερά: «Αγαπημένο μου παιδί». Εγώ τότε εναγκαλιστήσα με χαρά τον πατέρα μου, παρακαλούσα να μείνω κοντά του. Πατέρας μου με γλυκύτητα μου απαντά: «Τώρα παιδί μου, δεν είναι δυνατό να γίνει αυτό. Όταν όμως θέλεις να ακολουθήσεις τον ειδικό μου τρόπο ζωής, δεν θα περάσει πολύ καιρός και θα έλεις και εσύ εδώ. Καθώς δε εγώ εξακολουθούν να παρακαλώ να μείνω μαζί του, με έσυρε από το χέρι ο άγγελος και με συνόδευε και μου λέει: «Έλα τώρα να είδεις και τη μητέρα σου, για να πληροφορηθείς και τα ίδια πράγματα, από τα ίδια πράγματα, ποιο δρόμο έχει συμφέρον να ακολουθήσει τη ζωή σου». Αφού λοιπόν με οδήγησε σε ένα κατασκότεινον τόπο, από όπου ακούεται μεγάλη ταραχή και βογγητά, μου δείχνει ένα καμίνι αναμένο, του οποίου κάθε τόσο ενδυνάμενη φωτιά και έβραζε, όσο δε αυτό το καμίνι εστέκονται μερικοί απ' έξω, μερικοί απέσει και φοβερή την όψη. Καθώς κοιτούσα καταφοβισμένη το φοβερό εκείνο τόπο των βασάλων, βλέπω τη μητέρα μου βυθισμένη μέχρι του λαιμού μέσα στην φλογισμένη κάμινα και αναρριθμοί του κόλικας να την κατατρώγουν από παντού. Από τον πόνο δε και τη φρίκη έτρεμε και από τα δόντια της εκτυπούσαν και έτριζαν. Μόλις εσήκωσε τα μάτια της και με είδε και εκείνη, ήρθε να κλαίει σπαραχτικά και να μου λέει: «Άλλη μόνο παιδί μου, η πόνη μου είναι ανυπόφορη. Ατελείωτα είναι τα βασανιστήρια μου. Άλλη μόνο είσαι με τη δυστυχισμένη. Για ολιγό χρόνο μου ειδονή και αμαρτωλή να απόλαυση πόσο φοβερά τιμωρία σε προκάλεσα εις τον εαυτό μου. Άλλη μόνο είσαι με την αθλία μου. Αντί προς καιρό να απολαύσω της προσωρινής ζωής, βασανίζομαι τώρα αιωνίως. Αλλά παιδί μου, ελέησον τη μητέρα σου, η οποία όπως με βλέπεις φλέγομαι και από του πυρού κατατρώγομαι. Θυμήσου παιδί μου πώς σε θύλαξα και σε μεγάλωσα και ελέησα και ελέησέ με. Και δώσ' μου το χέρι σου και βγάλε με από εδώ». Ενώ δε εγώ παρέμεινα άπραχτος και δεν τολμούσα ούτε και να πλησιάσω προς τη μητέρα μου από εντροπήν δι' αυτούς που ήσαν κοντά, εκείνη πάλι με δάκρυα κράβαζε δυνατά: «Παιδί μου, βοήθησέ με, μην με περιφρονήσεις τη μητέρα σου και τους θρήνους της. Μην παραβλέψεις τη δυστυχισμένη που τόσο φοβερά βασανίζεται εις την γέρα του πυρός και κατατρώγεται συνεχώς από τον ακίνητο σκόλικα. Εγώ πότε τότε παρακινηθείς από συμπάθεια ανύπλωση προς αυτήν το χέρι μου για να τη βγάλω από τη φοβερά εκείνη κόλαση». Μόλις όμως η φλόγα της φωτιάς σήκησε εν ολίγο το χέρι μου, επώνεσα πάρα πολύ και ήρθε να κραυγάζω οδυνηρά και να κλαίω με στεναγμούς. Από τους τρίνους και τους ημωγάς εξύπνησαν όσοι κοιμούνται στο σπίτι, εσηκώθησαν, άναψαν φως, έτρεξαν κοντά στο κρεβάτι μου και με επανειλημμένες ερωτήσεις ζητούσαν να μάθω γιατί έκλαιγαν στον ύπνο μου και αναστέναζα. Τότε εγώ, αφού συνήλθα λίγο, άρχισα να διηγούμε σε αυτούς όσα έβαινε στο όραμά μου. Από εκείνη την ημέρα αποφάσισα πλέον οριστικώς να ζήσω όπως ο πατέρας μου, του οποίου τον βίωνε ζήλος. Εύχομαι δε να με αξιώσει ο Θεός να το επιτύχω και να συναντηθώ μαζί του για να ζήσω μαζί, διότι με τη χάρη του Θεού από τα ίδια πράγματα επληροφορήθην τι εδόξε και τιμέ έχουν ετοιμαστεί εις όσους προτίμησαν να ζήσουν με ευσέβεια και αρετή, και αντιθέτως πάλι ποιε φοβερέ τιμωρία και κολλάς περιμένουν όσους δαπανούν τη ζωή του εις τα πάθη και εις τα Σιδωνάς. Τέταρτον,
Γρηγορίου του Διαλόγου. Μία ημέραν ο άνθρωπος του Θεού Βενέδικτος, καθώς εστέκετο εις το κελίον του ύψε στα μάτια στον ουρανό και είδε την ψυχή της Οσίας αδελφής του να ανέρχεται στον ουρανό ως μία ολόλαμπρος λευκή περιστερά. Η ψυχή του τότε γέμισε από πνευματική χαρά και αγαλίαση και ευχαρίστησε το Θεό. Κατόπιν ανήγγειλε στους απεταχτικούς του τον θάνατό της και τους έστειλε αμέσως στο μέρος όπου εισκύτευε για να παραλάβουν το τίμιο και σεμνό σώμα της και να το μεταφέρουν στο μοναστήρι. Διότι στο μέρος στο οποίο εισκύτευε η Παρθένος αυτή δεν ευρίσκεται μακράν από το μοναστήρι του Οσίου Βενεδίκτου. Πράγματι λοιπόν μετέβησαν οι αδελφοί και την έβρον νεκρά και έφεραν το άγιον σώμα της. Τότε ο Όσιος Βενέδικτος την έθαψε στο μνήμα που είχε ετοιμάσει για τον εαυτό του, διότι εκείνον τον οποίον ο νους ήταν ενωμένος με τον δεσμό του Αγίου Πνεύματος, αυτόν και τα πανίερα σώματα ούτε κατά τον ενταφιασμό δεν εχωρίστησαν. Δεύτερον. Κι άλλοτε πάλι ο άνθρωπος αυτός του Θεού εστάθη μία νύχτα εις το παράθυρο του κελίου του και παρακάλλει τον Πανταδύναμο Θεό. Έξαφνα ύψε στους οφθαλμούς προς τον ουρανό και είδε κάτι παράδοξο. Εντελώς απροσδοκίτως εφάνη από τον ουρανό μία τόσο έντονος φωτοχυσία ώστε δια μίας εξυφανίσει το νυχτερινό σκοτάδι και έλαμψε τόσο πολύ ο αέρας ώστε φωτίστηκε η περιοχή περισσότερο και από το φως της ημέρας. Εν συνεχεία προς τη θαυμαστήν αυτήν φωτοπλημμύραν καθώς διηγείται μετέπειτα ο ίδιος ο Όσιος επικολούθησε κι άλλο θαύμα την ίδια ακριβώς ώρα του οράματος θαύμα πλήρες μυστηρίου. Είδον διηγείται ως αν όλος ο κόσμος να έχει συγκεντρωθεί κάτω από μια ηλιακή ακτίνα. Ενώ δε η προσοχή μου είτε στραμμένη προς τη λαμπρότητα του ουρανίου αυτού φωτός, βλέπω την Αγία Ψυχή του Επισκόπου Καπούης Γερμανού ή Καπούη, είναι αρχαία πόλη της Ιταλίας, πρωτεύουσα της επαρχίας Καμπανίας, γνωστή στην ιστορία από την νίκη του Ανίβα εναντίον των Ρωμαίων 216 π.Χ. Εις αυτήν εισήχθη νωρίς ο χριστιανισμός, αναφέρεται δε ότι μεγάλο Κωνσταντίνου υπήρχε εις αυτήν ναός βασιλική των Αγίων Αποστόλων. Και είδε λέει να ανεβαίνει ως πύρινη σφαίρα η ψυχή του Επισκόπου και να ανυψώνεται από τους αγγέλους των ουρανών. Αμέσως την άλλη μέρα έστειλε αυτός ο δίκαιος άνθρωπος υποταρκτικό του εις την Καπούιν και πληροφορήθηκε ότι την ίδια ακριβώς στιγμή που είδε το όραμα συνέβη η τελείωση του Αγίου Γερμανού, του οποίου η ψυχή είδε να ανέρχεται προς τον ουρανό. Πέτρος, είπε με πάτερ, πώς είναι δυνατόν όλος ο κόσμος να συγκεντρωθεί κάτω από μια ηλιακή ακτίνα, κάτω από την κοινή ανάσταση όλων των νεκρών, ή πώς είναι δυνατόν ολόκληρος ο κόσμος να γίνει ορατός από έναν άνθρωπον. Γρηγόριος, πρόσεξε καλά Πέτρε, εις αυτό που σου είπα, θα σου είπα. Δια την ψυχή που ηξιώθη να βλέπει τον κτίστην, όλος ο κόσμος είναι στενός. Διότι αυτή η θεωρία του Θείου Φωτός μεγαλώνει όσον πολύ μέσα εις το νου και τόσο πολύ ο νους απλώνεται και διευρύνει τα όρια της υπάρξεώς του από τη μυστική αυτή θεωρία ώστε γίνεται ανώτερος από όλη την κτήση. Όταν δεν φτάσει στην κατάσταση αυτή και η δία αυτών πόσον έχει πλατινθεί, τότε εννοεί πόσον μικρόν είναι εκείνο το οποίο όταν ευρίσκεται μέσα στο ταπεινό σώμα του δεν είναι δύνατο να εννοήσει ή να ειδεί. Πώς λοιπόν βλέπεις το παράξενο εάν αυτός ο Άγιος άνθρωπος ευρισκόμενος υπό το φωτισμό του φωτός του Θεού και υπό του Θείου αυτού φωτισμού υψωθείς και πλατινθείς τόσο πολύ είδε όλο τον κόσμο ως να είχε συγκεντρωθεί ενώπιον του. Αυτό ακριβώς συνέβη όχι διότι ο ουρανός και η γη συνεκεντρώθησαν στο ίδιο μέρος, αλλά διότι ο νους αυτού ανυρπάγει από τον αιρών εκείνο φως και ανυψώθη προς το Θεό, οπότε ανεπλατύνθη τόσο πολύ ώστε να θεωρήσει με ευκολία αυτά που είδε, διότι κάθε ένα από τα όντα ευρίσκεται μέσα στην περιοχή του Θεού. Και αυτό λοιπόν το θαυμαστό φως που θάμπωσε τους εξωτερικούς του οφθαλμούς, φως εσωτερικού εφώτισε τους νοερούς οφθαλμούς του, δια του οποίου εφανερώθη σε αυτόν πως η ψυχή του Αγίου Γερμανού Καπούης ανυρπάγει από τους αγγέλους προς τα ύψη, αλλά και πόσο στενά και περιορισμένα είναι όλα τα κατώτερα μέρη. Πέτρος, είμαι σύμφωνος με όσα λέγεις. Γρηγόριος, κατά την εποχή που πρόκειται ο Άγιος αυτός άνθρωπος, δηλαδή ο Όσιος Βενέδικτος, να απέλθει των πρόσχερων βίων αυτή τη ζωή και να διαμένει πλέον αιωνίως πλησίων του Θεού, προέβλεψε την ημέρα του θανάτου και την προανήγγειλε εις τους υποτακτικούς του καθώς και στους μαθητές που ευρίσκονται μακράν του. Εις όλους αυτούς εφανέρωσε ότι κατά την ημέρα του θανάτου θα γίνει κάποιο σημείο με το οποίο θα αντιληφθούν όλοι
ότι χωρίζεται η ψυχή του από το σώμα. Έξι ημέρες λοιπόν πριν από την οσία του κοίμηση, διέταξε τους υποτακτικούς του να ανοίξουν τον τάφο του. Αμέσως δε κατελήφθη από ισχυρότατο πυρετό, από τον οποίο επί έξι ημέρες εψύνεται κυριολεκτικά το σώμα. Την έκτη ημέρα διέταξε πάλι τους υποτακτικούς του να τον σηκώσουν και να τον οδηγήσουν στον ναό. Αφού λοιπόν τον αναμετέφεραν στον ναό και μετέλαβε τον αχράντο μυστηρίο, εστάθη στο μέσο των υποτακτικών του, οι οποίοι τον υποβάστασαν και τον συνεκράτουν για να παραμείνει όρθιος, ύψωσε τα μάτια του προς τον ουρανό και ήρχισε με τα θερμότητα να προσεύχει. Ούτως εις αυτήν την κατανυχτική στάση, με υψωμένα τα βλέμματα προς τον ουρανό, προσευχόμενος με τα θερμότητα, παρέδωκε και εις Θεόν την αγιασμένη ψυχή του. Τη στιγμή ακριβώς εκείνοι οι δύο αδελφοί, εκ των οποίων ένας εισήγαζε το κελίο του, ο δε άλλος κατοικούσε πολύ μακράν, είδαν ακριβώς το ίδιο όραμα. Είδαν λοιπόν και οι δύο, άλλος, αλλά καθένας χωριστά, ένα δρόμο θαυμαστών που οδηγεί προς το κελί του Οσίου, προς ανατολάς μέχρι του ουρανού. Ο δρόμος αυτός ήταν ολόκληρος στρωμένος από λαμπρά ενδύματα και μεταξωτά. Εις αυτόν τον δρόμο ανέβαιναν μερικοί εξαίσιοι άνδρες, οι οποίοι κρατούσαν λαμπάδες και ευάδιζαν μετάξι. Έξαφνα, εις αυτήν την ωραία και επιβλητική σκηνή, παρουσιάζεται ένας άλλος λευκοφορεμένος άνδρας, ο οποίος αστραποβολούσε και αυτός και στάθηκε κοντά εις εκείνους που ευάδιζαν και τους ερώτα. Γνωρίζετε άρα για ποιον έχει στρωθεί ο δρόμος αυτός που βλέπετε με τόσων θαυμαστών? Όχι, δεν γνωρίζουμε, απήντησαν εκείνοι. Ο δρόμος αυτός, είπε τότε προς αυτούς ο λευκοφόρος, είναι αυτός τον οποίο θα βαδίσει ο αγαπημένος του Θεού Βενέδικτος και θα αναβεί στον ουρανό. Μόλις συνήλθαν και οι δύο από το καταπληκτικό αυτό όραμα, αντελήφθηκαν αμέσως ότι αναφέρεται στην κοίμηση του Αγίου Ανθρώπου. Όσαν δε ήσαν δε τόσο βέβαιοι δι' αυτό, ως να ήσαν παρόντες και να τον έβλεπον εις τας τελευταίας στιγμάς του. Έκτον, εν το γεροντικό. Ο Αββάς Μακάριος ο Αιγύπτιος διηγήθη στους αποτακτικούς του εξής περιστατικών. Κάποτε καθώς ευάτιζε στην έρημο, ευρήκα ένα κρανίον αποθαμένο κάτω στο έδαφος. Το μετακίνησε ελαφρά με το ραβδί μου και κατάπληκτος ακούω τη φωνή από το κρανίο. Τότε με θάρρος και χωρίς φόβο ερωτώ το κρανίο. Συ ποιος είσαι? Το κρανίον μου απαντά. Έως να είτε ο άνθρωπος ζωντανός. Εγώ είμαι η αρχιερεύς των ειδωλών και των Ελλήνων, που έμεναν κάποτε σε αυτόν τον τόπο. Συ δε είσαι ο πνευματοφόρος Μακάριος. Μάθε λοιπόν ότι ονδήποτε ώρα λυπηθείς τους κολασμένους και προσευχηθείς χάριν αυτών, παρηγορούνται ο λίγων. Συ ποιος είσαι? Ο Αββάς Μακάριος ρωτά πάλι το κρανίο. Ποια είναι η παρηγορία και ποια είναι η κόλαση? Όσον απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο βάθος έχει η φωτιά που ευρίσκεται από κάτω μας. Εις αυτή λοιπόν τη φωτιά στεκόμεθα όρθιοι και χωμένοι ολόκληροι. Είμαστε δε έτσι τοποθετημένοι, ώστε ο ένας κολλασμένος να μην βλέπει το πρόσωπο του άλλου, αλλά τα οπίστια. Όταν λοιπόν προσεύχεσαι δι' μας, βλέπει ο λίγον ο ένας το πρόσωπο του άλλου. Αυτή δε είναι η περιγοριά που εδοκιμάζομαι. Ο Αββάς Μακάριος μόλις ήκουσεν αυτά βαριαναστέναξε και είπεν: «Αλίμονον πως η δυστυχία έφερε εις τον άνθρωπον, δηλαδή τον αμαρτωλόν, ημέρα της γεννησεώς του. Προτιμότερο να μην είχε γεννηθεί, όπως είπε και δια τον Ιούδαν τον προδότη ο Κύριος». Μετά το μονόλογον αυτόν ερωτά πάλι το κρανίον ο γέρον: «Υπάρχουν στην κόλαση πολλά χειρότερα βάσανα από αυτά που μου περιγράφεις? Από κάτω μας ευρίσκεται φοβεροτέρα κόλασης», απήντησε το κρανίον. «Και ποιοι τιμωρούνται εκεί?», ρώτησε ο γέρον. «Εμείς επιτέλους», απάντησε το κρανίον, «ελεούμεθα ο λίγο από το Θεό, διότι δεν τον εγνωρίσαμε. Εκείνοι όμως που τον εγνώρισαν καλά τον Θεό και μετά ταύτα τον ειρνήθησαν, είναι κάτω από εμάς και κολλάζονται πολύ χειρότερα». Αφού τελείωσε ο διάλογος, επήρε ο γέρον το κρανίο, το έχωσε κάτω στο έδαφος και ζήτησε και συνέχισε τον δρόμο του. «Ας ακούσουμε και ας φοβηθόμεν όσοι μάθομεν αυτήν τη διήγηση, διότι εφόσον αυτοί που αρνούνται τον Θεό κολλάζονται χειρότερα από αυτούς τους απίστους, πρέπει να φροντίσουμε να μην αρνηθούμεν αυτόν με τα έργα του σκότους, για να αποφύγουμε τη φοβεράν αυτήν τιμωρία. Διότι αρνητής του Θεού δεν είναι μόνο εκείνος που τον αρνείται με λόγια και με έργα, αλλά και εκείνος που διαπράττει αμαρτωλάς πράξεις, έστω και αν φαινομενικός με τα λόγια, φαίνεται να ομολογεί η πίστη εις το Θεό. Μάρτης δε ότι αυτά που λέγω είναι αληθή, υπάρχει ο Απόστολος ως της διακηρύττει. Ομολογούν ότι γνωρίζουν το Θεό, με τα αμαρτωλά τους όρμους έργα τον αρνούνται». Τίτου Α, 16. Δεύτερο. Ακόμη και ο αδελφότητος Ιάκωβος λέγει: «Εάν κανείς νομίζει ότι είναι φρίσκος, δηλαδή πιστός, και δεν χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αλλά εξαπατά την καρδία του με το να στηρίζει το θάρρος του εις την αυτήν πίστη, αυτός δεν σκέπτεται καλά
και γι' αυτό δεν ωφελείται από τη θρησκεία. Διότι η πίστη χωρίς τα έργα είναι νεκρά. Ιακώβου Β, 17. Ο λόγος ούτως έχει και δίκαιον με το μέρος του, διότι ο Θεός με το στόμα του προφήτου λέγει: «Αλίμονο εις αυτούς που γίνονται τι αναβλαστημείτε το όνομά του εις τα έθνη. Εάν λοιπόν εμείς, ο λαός του Θεού και κλήρος Άγιος και ημέ, όλα ταύτα έντιμα ονόματα ονομαζόμενοι εξυβρίζομεν με τα έργα της αμαρτίας των Θεών και γινόμεθα ότι ο τρόπος έτοιμοι να βλαστημούν οι άπιστοι το καλό όνομα του χριστιανού με το οποίο μας χαρακτηρίζει ο κόσμος. Πώς δεν θα ήταν δυνατόν να κολλαστούμε βαρύτερα από τους απίστους εμείς οι αίτιοι αυτής της βλαστημίας και ύβρεως. Άλλωστε, όπως λέγει και ο Σωτήρο, δίκαιος κριτής που δεν λογαριάζει πρόσωπον ανθρώπου, εκείνος που γνωρίζει το θέλημα του Κυρίου και δεν το εκτελεί, θα δαρεί πολλάς φοράς, δηλαδή θα τιμωρηθεί περισσότερο. Εκείνος όμως που δεν γνωρίζει το θέλημα του Θεού και γι' αυτό δεν το εφαρμόζει, θα δαρεί ο λίγας φοράς, δηλαδή θα τιμωρηθεί ο λιγότερο. Λουκά Β, 47-48. Γι' αυτόν το λόγο, αδελφοί μου, αναλογιζόμενοι τα σφιχτά τιμωρία της κολάσεως, ας φρίξουμε και ας αγωνιστούμε κατά το μέτρο της παρεχομένης ημάς εκ Θεού δυνάμεως και να φαινόμεθα πιστοί προπαντός από τα καλά και ενάρετα έργα και να εργαζόμεθα τα πάντα προς δόξαν Θεού, ώστε να δοξάζεται το όνομα του Θεού υπό των ανθρώπων οι οποίοι βλέπουν τα καλά ημών έργα. Τρίτον. Ακόμη ο αβάσιλο ανώ σε κάθετο με μερικούς αδελφούς. Έξαφνα περιέπεσαν εις έκστασιν και έπεσε κάτω με το πρόσωπο προς το έδαφος. Με το λίγο σηκώθηκε και έκλαινε. Οι αδελφοί τον παρακόλουν επιμόνως και του έλεγαν: «Είπε μας, πάτερ, τι έχεις?» Εκείνος όμως αισιόπα και εξικολούθη να κλαίει. Αλλά και οι αδελφοί με τα περισσότερας επιμονής τον παρακάλουν και τον επίεζουν να τους είπε. Τότε ο αβάσιλο ανώ με συγκίνηση τους απήντησε: «Εγώ ανυπάγει στο φοβερό κριτήριο του Θεού κείδων πολλούς μοναχούς να οδηγούνται εις την κόλαση. Και πολλούς μοναχούς να απέρχονται στον παράδεισο. Γι' αυτό και ο Αβάσιλου Ανούς επενθούσε πάντοτε και ποτέ δεν ήθελε να εξέλθει από το κελίο του. Εάν δεν αγκάζονταν να εξέλθει βιαζόμενος από κάποιαν ανάγκη ή ανυπόθεση, εσκέπαζε το πρόσωπό του με το κουκούλιο». Από το πρώτο Ευεργετινό, υπόθεση γιώτα δεκάτη, η ψυχή μετά την έξοδό της εκ του σώματος δέχεται φοβεράν εξέταση στον αέρα από τα πονηρά πνεύματα που τη συναντούν και τη εμποδίζουν την άνοδο. Α. Από το βίο του Μεγάλου Αντωνίου. Κάποτε ο Μέγας Αντώνιος ετοιμάζεται να φάγει κατά την κανονισμένη ώρα. Συμφώνως λοιπόν προς τη συνήθεια, εσηκώθηκε να προσευχηθεί ή το δε τότε η ενάτη ώρα. Εκείνη όμως ακριβώς τη στιγμή αισθάνεται τον εαυτό του να έχει αρπαγεί νοερός. Το δε παράδοξον υπήρξε τούτο. Καθώς εστέκεται, έβλεπε τον εαυτό του να είχε ανεξέλθει του σώματος και να οδηγείται η ψυχή του από μερικούς εις τον αέρα. Έπειτα βλέπει μερικούς ασχημοπροσώπους φοβερούς να στέκουν μπροστά του στον αέρα και να θέλουν να τον εμποδίσουν για να μην περάσει. Οι οδηγοί της ψυχής του τότε έρχισαν να φιλονικούν με τους φοβερούς εκείνους οι οποίοι εζήτουν λογαριασμό, μήπως η ψυχή που συνόδευαν ή το υπεύθυνος απέναντί των για κάποιο χρέος. Επειδή λοιπόν οι τελευταίοι ήθελαν να αρχίσουν τον έλεγχο από τις γεννήσεις του Αντωνίου, οι συνοδεύοντες τον Αντώνιο τους εμπόδιζαν λέγοντες: «Όσα σφάλματα θα διέπραξε ο Αντώνιος από τις γεννήσεις του, τα διέγραψε ο Κύριος. Από τότε όμως που έγινε μοναχός και αφιέρωσε τον εαυτό στο Θεό, επιτρέπεται να εξετάσουμε τα έργα του». Επειδή δε οι δαίμοντες κατηγορούν τον Αντώνιο, αλλά δεν μπορούσαν να αποδείξουν τα κατηγορία, στον δρόμο έμεινε ελεύθερος από εμπόδια και αμέσως είδε τον εαυτό του να επιστρέψει προς το σώμα και να συνέρχεται. Και πάλι ο Μέγας Αντώνιος, όπως είτε πριν. Τόση όμως είτε η ταραχή του, ώστε ελισμόνησε να φάγει και παρέμεινε την υπόλοιπη ημέρα και ολόκληρον τη νύχτα αναστενάζων και προσευχόμενος. Κατεπλήσε το, διότι εστέκεται με πόσους πειρασμούς, σκέπτεται με πόσους πειρασμούς έχουμε να απαλλέσουμε και με πόσους κόπους πρέπει κανείς να περάσει τα εναρία δαιμόνια. Και έλεγε ότι αυτό το νόημα έχει το ρητόν του Αποστόλου Παύλου κατά τον άρχοντα που εξουσιάζει στον αέρα, Εφεσίων Β, παράγραφος 2. Διότι αυτή μόνον την εξουσία έχει ο εχθρός επί της ψυχής ημών να πολεμά, δηλαδή και να προσπαθεί να εμποδίζει τα σανερχομένους προς τον ουρανό ψυχάς. Ως εκ τούτου συνεβούλευε με τα περισσότερας επιμονής λέγον: «Φορέσατε την πανοπλία του Θεού ώστε να μπορέσετε να αντισταθείτε προς τον διάβολο και κατά την πονηράν ημέρα να εξευτελιστεί ο εχθρός, επειδή δεν θα έχει να επίδια εσάς τίποτε εσχρόν». Εφεσίων 6, 13. 2. Μετά την οπτασία αυτή τον επισκέπτησαν κάποτε μερικοί άνθρωποι και ήρθαν να συζητούν μαζί του πέρα της ψυχής και ποιος μετά την έξοδό της εκ του σώματος είναι ο τόπος που μεταβαίνει.
Την επομένη ακριβώς νύχτα ήκουσε να τον καλεί μια φωνή λέγουσα: «Αντώνιε, σήκω, έξελθε από το κελίο σου και βλέπ». Πράγματι λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος εξήλθε, διότι γνώριζε εις ποιας φωνάς έπρεπε να υπακούει, και αφού ύψωσε το βλέμμα του προς τον ουρανό, είδε το εξής όραμα. Κάποιος πανύψηλος και φοβερός απέσιος στη μορφή εστέκεται όρθιος, το ύψος του έφτανε ως τα σύννεφα, ενώ πολλοί επετούσαν εμπροστέν του, ωσά να είχαν πτερά. Τότε εκείνος ο φοβερός ύπλωνε τα σχήρες του και άλλους μεν τους εμπόδιζε να πετούν, ενώ άλλοι κατόρθωναν να τον προσπερνούν και να πετούν υψηλότερα και να συνεχίζουν τον δρόμο των χωρίς εμπόδια. Δια αυτούς που εξέφευγον, ο πανύψελος εκείνος δαίμον έτριζε τους οδόντες, αντιθέτως έχερε δε δύο όσους εμποδίζονται από αυτόν να ανέλθουν και έπιπτουν. Αμέσως τότε ακούστη μία φωνή: «Αντώνιε, προσπάθησε να εννοείς καλά αυτό που βλέπεις». Και αμέσως εκαθάρισε η ενδιαφέρειά του και αντελήφθη ότι αυτό που έβλεπε ήταν το πέρασμα των ψυχών προς τον ουρανό, και ότι ο πανύψηλος και φοβερός αγριάνθρωπος που εξηγείται και το όρθιος, το διάβολος, ο οποίος φθονεί τους πιστούς, όσοι από αυτούς είναι υπεύθυνοι διαμαρτίας, τους κρατεί και τους εμποδίζει να περάσουν. Όσοι όμως δεν εδέχτησαν τα συμβουλά του, δεν μπορεί να τους κρατήσει, και γι' αυτό οι τιούτοι κατορθούν να αναβούν υψηλότερα από αυτόν και να πορευτούν προς τον ουρανό. Όταν ο Μέγας Αντώνιος είδε το όραμα αυτό, ενεθυμήθηκε το προηγούμενο και γονίζεται ο καθημερινός να προκόπτει εις τον ενάρτον βίν. Δεύτερον, στο γεροντικό. Κάποτε δύο αδελφοί συνεφώνησαν και έγιναν και οι δύο μοναχοί. Μετά τη χειροτονία των έκριναν καλόν να κτίσουν δύο κελιά, το ένα μακριά από το άλλο. Καθένας λοιπόν αναχώρησε και κλείστη μόνο στο κελίο του χάρη ησυχίας. Επέρασαν αρκετά χρόνια και δεν είδε ο ένας τον άλλον, διότι κανείς από τους δύο δεν έβγαινε από το κελίο του. Κάποτε όμως στένησε ο ένας και τον επισκέφθησαν οι γέροντες. Και ειδών ότι ο μοναχός εκείνος άλλοτε μεν περιέπεπτε εις έκσταση και άλλοτε πάλι συνήθιζε, τότε με κάποια περιέργεια τον ρώτησαν: «Τι είδες, πάτερ?» «Τους αγγέλους του Θεού», απάντησε ο ασθενής μοναχός, «ότι ήλθαν να παραλάβουν εμένα και τον αδελφό μου και μας οδηγούν προς τον ουρανό. Καθώς δεν ανερχόμεθα, μας συνάντησαν οι εχθρικές δυνάμεις αναρρύθμιτοι κατά το πλήθος και τρομεροί κατά τη μορφή, μολονότι δε εκοπίασαν πάρα πολύ, εν τούτης τίποτα δεν μπόρεσαν να επιτύχουν εναντίον μας. Μόλις δε προσπεράσαμε τα δυνάμεις αυτά στον σατανά», ήρχισε να λέγει: «Μεγάλη παρησία δίδει εις την ψυχή η αγνία». Μόλις είπε αυτούς τους λόγους ο μοναχός και κοιμήθη. Όταν οι παρευρισκόμενοι πατέρες διαπίστωσαν το θάνατο, απέστειλαν ένα μοναχό να αναγγείλει τούτο στον αδελφό του. Ο μοναχός εκείνος έβαλε τον αδελφό και τον αδελφόν αποθαμένο. Τότε οι πατέρες εθαύμασαν και εδόξασαν τον Θεό. Τρίτον, του Αβά Ισαΐου: «Αγαπητέ μου αδελφέ, όσοι ασχολούνται με υποθέσεις το προσερνού και ματέου αυτού κόσμου, εάν προοδεύσουν ή κερδίσουν ή δεν υπολογίζουν μετά τα αυτά τους κόψους τους οποίους υπέμειναν, αλλά χαίρουν για την πρόοδο την οποία απέκτησαν. Υπολογίζεις λοιπόν τώρα, αδελφέ μου, ποια χαρά να δοκιμάζει η ψυχή του ανθρώπου που ήρχισε το κατά Θεόν πνευματικών του έργων και το ολοκλήρωσε επιτυχώς? Επόμενον είναι να αισθάνεται η ψυχή απέραντο χαρά, διότι κατά τη στιγμή της εξόδησης από το σώμα τα καλά έργα που εξετέλεσε θα προπορεύονται αυτής όταν θα ανέρχεται προς τον ουρανό. Τότε και οι άγγελοι του Θεού θα χαρούν μαζί της όταν την ειδούν να απαλλάσσεται από τα δυνάμεις του σκότους. Συμβαίνει δε αυτό, διότι όταν η ψυχή του ανθρώπου εξέλθει από το σώμα, πορεύονται μαζί της οι άγγελοι. Τότε όμως και όλα οι δυνάμεις του σκότους παίρνουν να συναντήσουν, επιδιώκουσε να την κρατήσουν και αυτό, και γι' αυτό εξετάζουμε τα προσοχής, μην τυχόν η ψυχή έχει διαπράξει κάποιο από τα ειδικά των έργων. Τότε δεν πολεμούν οι άγγελοι προς τους δαίμονες για να προστατεύσουν την ψυχή, αλλά και τα έργα που διέπραξε και την περιτριγυρίζουν και την περιφρόνουν για να μην την εγγύσουν οι δαίμονες. Εάν δε τα έργα που διέπραξε νικήσουν τους δαίμονες, τότε οι Άγιοι Άγγελοι ψάλουν προ αυτής μέχρι ότου η ψυχή συναντήσει με χαράν και φροσύνη των Θεών. Κατ' εκείνη την ώρα λησμονεί πλέον η ψυχή όλα τα έργα του ματαίου αυτού κόσμου, όπως και όλους τους σκόπους που κατέβαλαν. Είναι λοιπόν μακάριος εκείνος εναντίον του οποίου δεν θα έβρουν τίποτε οι άρχοντες του σκόπου. Η χαρά, η τιμή, η ανάπαυση σε βρίσκονται υπεράνω παντός μέτρου. Ας κλάψουμε λοιπόν με όλη μας τη δύναμη της ψυχής μας ενώπιον του Θεού, ίσως μας ελεήσει η αγαθότητος του και μας αποστείλει την εξύψους βοήθεια με την οποία θα μπορέσουμε να πράξουμε όλα όσα κατανικούν τους άρχοντας της πονηρίας που μας εμποδίζουν εις τον δρόμο μας. Ας φροντίσουμε λοιπόν με αυστηρότητα καρδίας να αποκτήσουμε την προς το Θεό επιθυμία, χωρίς πολύ πραγμοσύνη, η οποία θα μας σώσει από τα χέρια των πονηρών δαιμόνων όταν θα εξέλθουν εκεί επάνω για να μας συναντήσουν. Αν σε επιθυμήσουμε την αγάπη προς τους φτωχούς, για να μας σώσει η αγάπη αυτή από τη φυλαργυρία όταν θα εξέλθει εκεί,
για να μας συναντήσει. Ας αγαπήσουμε την ειρήνη με όλους, μικρούς και μεγάλους, διότι αυτή θα μας φυλάξει από το μίσος όταν θα εξέλθει για να μας συναντήσει. Ας αποκτήσουμε δια όλους και δια όλα μακροθυμία, τα οποία θα μας προφυλάξει από την αμέλεια όταν θα εξέλθει για να μας συναντήσει. Ας αγαπήσουμε όλους τους αδελφούς μας, χωρίς να μισήσουμε κανέναν ή να του εμποδίσουμε το κακό που μας έκανε, διότι αυτό θα μας φυλάξει από τη ζηλοφθονία όταν και αυτή θα εξέλθει για να μας συναντήσει. Ας αγαπήσουμε την ταπεινοφροσύνη υπομένοντες εις όλας τας απεριπτώσεις των λόγων του πλησίον, έστω και αν ο λόγος αυτός μας προσβάλλει ή μας ειρωνευτεί. Η ταπεινοφροσύνη θα μας προφυλάξει και από την υπερηφάνεια όταν θα εξέλθει και αυτή για να μας συναντήσει. Ας επιζητήσουμε την τιμή του πλησίον μας και ας μην κατηγορούμε και να προσβάλλουμε κανένα. Αυτό θα μας προστατεύσει από την καταλαλία και όταν θα εξέλθει για να μας συναντήσει. Ας περιφρονήσουμε τη μέρημνα του κόσμου για την εκτίμησή του, για να σωθούμε από τη βασκανία όταν θα εξέλθει η ιδία να μας συναντήσει. Ας διδάξουμε τη γλώσσα μας να μελετά διαλείπτως τα σεντολάς του Θεού, τη δικαιοσύνη και την προσευχή, για να μας προφυλάξουν από το ψεύδος όταν θα εξέλθει και αυτό για να μας συναντήσει. Όλα αυτά εμποδίζουν την ψυχή εδέ αρετέ, εφόσον τα απέκτησε, την βοηθούν να τα αντιμετωπίσει επιτυχώς. Ποιος λοιπόν φρόνιμος άνθρωπος θέλει να παραδώσει την ψυχή του στον αιώνιο θάνατο, για να απαλλαγεί από τους κόπους των αρετών αυτών? Ας πράξουμε λοιπόν ό,τι μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, και οι δύναμεις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είναι μεγάλη για να βοηθήσει την ταπείνωσή μας. Διότι γνωρίζει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ότι ο άνθρωπος είναι ταλέπορος, και γι' αυτό παρεχώρησε σε αυτόν την μετάνοια, έως ότι η ψυχή υπάρχει στο φθαρτόν αυτό σώμα, για να δύναται μέχρι της τελευταίας του αναπνοής να διορθώνεται και να αποφεύγει από την αμαρτία. Τέταρτον, εν το γεροντικό. Ο μακάριος Θεόφιλος, ο αρχιεπίσκοπος, έλεγε: πόσον πράγματι φόβο και τρόμον την και οποία ανάγκη δοκιμάζει ψυχή όταν αποχωρίζεται εκ του σώματος ή και κατόπιν αφού πλέον αποχωριστεί, διότι τότε καταφθάνουν όλα οι αρχή και δυνάμεις του σκότους και τις παρουσιάζουν όλα τα αμαρτήματα που διέπραξαν εν γνώση εν αγνία από τότε που γεννήθη ο άνθρωπος μέχρι τις τελευταίες ώρες που απεχωρίζει η ψυχή το σώμα, και δυνάμεις αυτές παραστέκουν με ανέδυναν κοντά της και την κατηγορούν με σφορών. Αντιμέτωποι προς τα συχτικά σε αυτά δυνάμεις του σκότους, στέκουν οι άγιοι δυνάμεις οι άγγελοι, εκθέτουσε και αναφέρουσε όλα όσα καλά έργα αποτέλεσε τυχόν η ψυχή. Πόση λοιπόν αγωνία και τρόμο νομίζεις ότι θα δοκιμάσει η ψυχή όταν ευρεθεί η προομοία στη αυτής εξετάσεως και αντιμετωπίζει ένα τόσο φοβερό και αδέκαστο κριτήριο? Δεν είναι δυνατόν να εκφράσει κανείς με λόγους ή και ακόμη να συλλάβει εις τη διάνοιά του των φόβων εκείνων που κυριεύει τότε την ψυχή, μέχρι σε ότου εκδοθεί η απόφαση του κριτηρίου και ελευθερωθεί από αυτούς που την εμποδίζουν? Εκείνη ακριβώς η ώρα είναι η στιγμή της μεγαλύτερης δοκιμασίας της ψυχής, έως ότου τελειώσει η κρίση της και ακούσει την απόφαση του δικαίου κριτού. Αν λοιπόν δια της αποφάσεως του δικαίου κριτού δοθεί στην ψυχή την ελευθερία, αμέσως τότε κατεσχύνονται οι εχθροί φωτεινοί άγγελοι, την αρπάζουν από αυτούς και χωρίς εμπόδια πλέον οδηγείται υπό τον αγγέλο η συναλεκλάνητον εκείνη χώρα και δόξα εις την οποία και τελικώς θα αποκατασταθεί. Αν όμως έσυ η ψυχή με αμέλεια και ούτως ευρέθη ανάξια της ελευθερίας, τότε θα ακούσει εκείνη τη φρικοδεστά τη φωνή: πάρετε από εδώ αυτόν τον ασεβή, για να μην δίνει τη δόξα του Κυρίου Ισαΐα Κ.Σ.Δ.10. Τότε αρχίζει πλέον δια την ψυχή αυτήν η μέρα οργής, η μέρα θλίψης και ατελευτή του οδύνης. Παραδίδεται εις το σκότος το εξώτερον, κατακριμνίζεται εις τον άδειν και καταδικάζεται εις το αιώνιον πυρ, εις το οποίον και θα παραμείνει κολαζωμένη εις τους απεράντους αιώνας. Τότε εις τι θα ωφελήσει την ψυχή η πολυτέλεια και η καυχυσιολογία του κόσμου τούτου? Πού είναι τότε η καινοδοξία και η τρυφή και η απόλαυση αυτής της ματέας και στάτου ζωής? Πού είναι τα χρήματα, τι ωφελεί η σπουδαιότητα της καταγωγής? Πού είναι ο πατέρας και η μητέρα και οι αδελφοί και οι φίλοι? Ποιος από όλους αυτούς θα μπορέσει να ελευθερώσει τη δυστυχισμένη ψυχή, η οποία φλέγεται από το πύρ της κολάσεως και βασανίζεται από ανεκδηγήτους τιμωρίας? Υπόθεση 11. Ότι μετά θάνατον οι ψυχές κατατάσσονται στο ίδιο μέρος με τα ψυχάς όπου έζησαν καθόμοιων τρόπων επάνω στη γη. Γρηγορίο του Διαλόγου. Το Ιερό Ευαγγέλιο λέγει περί των εκλεκτών: εις τον οίκο του πατρός μου υπήρχαν πολλοί μονέ. Εάν λοιπόν οι δίκαιοι σε εκείνη την αιώνια μακαριότητα απολάμβανουν κατά τον ίδιο τρόπο τα αγαθά αυτής, τότε θα γίνει το λόγος ότι υπάρχει μία μόνο μονή και όχι πολλές. Υπάρχουν όμως πολλές τα οποία θα διαμοιραστούν
κατά την αξία των ιεκλετή, για να εφραίνονται και να αγάλλονται αιωνίως από κοινού. Το γεγονός δε ότι όλοι οι εκλεκτοί που διαμοιράζονται στα διαφόρους μενάς λαμβάνουν και από ένα δινάριο, φανερώνει ότι είναι η μακαριότητα στην οποία απολαμβάνουν εκεί όλοι οι σωζόμενοι. Διαφέρει όμως το μέτρο της ανταποδόσεως προς έναν έκαστο των εκλεκτών, που είναι ανάλογο προς τα διάφορα μέρη της αρετής τα οποία εξετέλεσαν. Όσον δια τους αμαρτωλούς, ο Κύριος αναφερόμενος στην ημέρα της κρίσεως των είπε: «Τότε θα είπε στους θηριστές, μαζεύσατε πρώτον τα ζυζάνια και δέσατε τα δεμάτια για να τα κάψετε». Οι θηριστές λοιπόν, δηλαδή οι άγγελοι, δένουν μαζί τους αμαρτωλούς που διέπραξαν τα σιδεία αμαρτίες για να κολλάζονται από κοινού, ώστε οι υπερήφανοι να βασανίζονται μαζί με τους υπερηφάνους. Οι πόρνοι μαζί με τους πόρνους, οι φυλάργυροι μαζί με τους φυλαργύρους. Οι ψεύστες μαζί με τους ψεύστες, οι φθονεροί μαζί με τους φθονερούς. Οι άπιστοι μαζί με τους απίστους. Όλοι αυτοί ενωμένοι μεταξύ των, κατά το είδος της αμαρτίας θα κατακαούν στους τόπους των διαφόρων βασάνων, εις τους οποίους θα ρυθούν υπό των αγγέλων. Πέτρος, τούτο ζητώ να μάθω από σε, πώς κατά τα τελευταία αυτά έτη φανερώνονται τόσα πολλά περί ψυχών, τα οποία προηγουμένως διέφευγουν την προσοχήν. Μήπως συμβαίνει αυτό για να είδομε τον μέλλοντα κόσμων παρουσιαζόμενο εις εμάς με φανερές αποκαλύψεις. Γρηγόριος, έτσι είναι όπως ακριβώς είπες, διότι όσον πλησιάζει το τέλος του παρόντος κόσμου, τόσο και η παρουσία του μέλλοντος φανερώνεται σιγά σιγά ολοφάνερα, με ολοφάνερα σημεία. Επειδή δηλαδή στην παρούσα ζωή δεν δυνάμεθα να διακρίνουμε ο ένας τους διαλογισμούς του άλλου, ενώ στην μέλλουσα ζωή θα βλέπουμε όλα όσα έχουμε στην καρδία μας να είναι και στα καρδίας των άλλων. Δι' αυτό ο προσωρινός αυτός κόσμος ομοιάζει με νύχτα, ενώ ο μελλοντικός ομοιάζει με ημέρα. Όμως λοιπόν όταν τελειώνει η νύχτα, αρχίζει να σιγοφέγει η ημέρα, προτού δε ακόμη καλά καλά να ανατείλει ο ήλιος, το σκοτάδι αναμειγνύεται κατά κάποιο τρόπο με το φως, έως ότου να υποχωρήσει μεν τελείως το σκοτάδι της νυχτός και να επικρατήσει ολοκληρωτικά το φως της επερχομένης ημέρας. Έτσι ακριβώς συμβαίνει εδώ. Το τέλος του παρόντος κόσμου αναμειγνύεται με την ανατολή του μέλλοντος, οπότε μερικά σκοτεινά πράγματα του κόσμου τούτου διακρίνονται εξ αφορμής της αναμίξεώς των μεταπνευματικά, δια τούτων ακριβώς των λόγων, και κατανοούμε πολλά εκ του κόσμου εκείνου. Πάντως όμως δεν το γνωρίζουν αμέσως όλα και καθαρά, αλλά αμυδρώς τα διακρίνουμε ως αν ο νους ημός να φωτίζεται κατά κάποιον τρόπο, όπως ακριβώς διακρίνουμε τα διάφορα αντικείμενα του υλικού κόσμου ολίγων πρώτης ανατολής του ηλίου. Εις το βίο του Αγίου Ευθυμίου, όταν εκοιμήθη ως Υιός Πατήρ ημών Ευθύμιος και το αθλητικό και πολυβασιανισμένο σώμα του κατετέθη με τους αρμόζοντας ύμνους και εις τον πλουσιοστολισμένων τάφων, τότε ο γνήσιος και πραγματικά μεγάλος μαθητής του μεγάλου πατρός Δομετιανός, ο οποίος και τη ζωή του Αγίου Ευθυμίου με μεγάλη ακρίβεια είχε μιμηθεί και υπηρέτησε τον Άγιον περισσότερα από 50 έτη, δεν έφυγε από τον τάφον, αλλά παρέμεινε πλησίον του μνήματος επί 6 μέρες, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να ζήσει πλέον μετά το θάνατο του Αγίου Ευθυμίου, ούτε και να βλέπει ακόμη και το φως χωρίς εκείνον. Όταν όμως επέρασε πλέον στην 7η ημέρα, παρουσιάζεται στον Δομετιανό ο Ευθύμιος κατά τη νύχτα με φεδρών πρόσωπων και του λέει: «Έλα να απολαύσει την δόξα που έχει ετοιμαστεί δια σε, διότι ο Θεός μας εχάρισε το προνόμιο να ζούμε μαζί και εδώ εις τούτον τον τόπο». Αμέσως ο Δομητιανός τρέχει και φανερώνει όλα αυτά εις την σύναξη των αδελφών. Και έτσι χαρούμενος και αυτός με την ελπίδα του μελλόντων αγαθών εγκαταλείπει τον βίο. Του Αβά Ισαάκ, ο Σωτήρη μόν πολλάς μονάς του πατρός ονομάζει τα μέτρα της διανοίας εκείνων οι οποίοι διαμένουν σε εκείνη τη χώρα. Εννοώ δε ως μέτρα διανοίας των διαφορετικών τρόπων κατά των οποίων η διάνοια εκάστου εκ των σωζωμένων εντρυφά και απολαμβάνει την μακαριότητα του παραδείσου, διότι ο Κύριος δεν χαρακτήρισε ως μονάς διαφορετικούς τόπους, αλλά τα στάξη των χαρισμάτων εκάλεσε πολλές μονάς. Όπως δηλαδή κάθε ένας από εμάς απολαμβάνει των αισθητών ήλιων ανάλογα με τη δύναμη της οράσεώς του, χωρίς ο ένας αυτός ήλιος
να διαμοιράζεται εις πολλές λάμψεις, αλλά δια όλους τους ανθρώπους έχει την ίδια λαμπρότητα. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τους δικαίους στην μέλουσα ζωή. Όλοι δηλαδή οι δίκαιοι διαμένουν εις μίαν περιοχή. Καθένας όμως εξ αυτών θα σύρει προς τον εαυτό του και θα απολαμβάνει τη λαμπρότητα και φροσύνη του νοητού ηλίου ανάλογα με το μέτρο της ειδικής του καθαρότητας. Τόση δηλαδή λαμπρότητα και φροσύνη θα απολαμβάνει ο κάθε δίκαιος όσοι είναι δυνατόν να δεχτεί και να χωρέσει. Γρηγορίου του Διαλόγου. Πέτρος, έχω τη γνώμη τίμια δέσποτα ότι επειδή το ανθρώπινο γένος υπετάγει εις πολλά και αμέτρητα πάθη, γι' αυτό το μεγαλύτερο μέρος της επουρανίου Ιερουσαλήμ θα γεμίσει από νήπια. Γρηγόριος, δεν αμφιβάλλουμε ότι τα βαπτιζόμενα νήπια που αποφνίσκουν κατά την νηπιακή των ηλικία θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν πρέπει όμως να πιστεύουμε ότι θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και όλα εκείνα τα νήπια που είχαν αρχίσει να ομιλούν, διότι η είσοδος της Βασιλείας των Ουρανών θα αποκλειστεί από πολλά νήπια εξαιτίας των γονέων των, εάν έδωσαν εις αυτά κακήν ανατροφή. Εις αυτήν εδώ την πόλη ζει κάποιος άνθρωπος που είναι εις όλους γνωστός. Αυτός λοιπόν προ 3 ετών είχε έναν ιόν ο οποίος, όπως υποθέτω, θα ήταν τότε 5 ετών, τον οποίον επειδή υπεραγαπούσε σωματικώς δεν προσπάθει καθόλου να του δώσει καλή ανατροφή. Εξαιτίας αυτού το παιδί, όταν κάποιος το ενοχλούσε, συνήθισε πράγμα που να, και να το είπα ακόμη είναι επικίνδυνο, να βλαστημεί τη μεγαλοσύνη του Θεού. Το παιδί λοιπόν αυτό, όταν προ 3 ετών έπεσε στην περιοχή αυτήν μια θανατηφόρος επιδημία, προσευλήθη από αυτήν και ήλθεν εις τον θάνατο. Όπως δε εξιστορούν οι αυτόπτες μάρτυρε, καθώς εκράταει ο πατέρας εις την αγκάλι το παιδί, είδε το ίδιο το παιδί τα πονηρά πνεύματα να έρχονται κοντά του. Τότε το παιδί άρχισε να τρέμει και να ανοιγοκλίνουν τα μάτια του από φόβο και με απόγνωση να κραυγάζει προς τον πατέρα του. «Πατέρα, σώσε με, προφύλαξέ με». Συγχρόνως δε με τα σκραυγά σε αυτά σε έστρεφε το πρόσωπό του προς το στήθος του πατρός του ως να ήθελε να κρυφθεί. Όταν ο πατήρ είδε τον ιό του να τρέμει, τον ρώτησε με αγωνία τι βλέπει. Ο ιός απήντησε, ήλθαν κοντά μου μαύροι άνθρωποι και θέλουν να με πάρουν μαζί του. Μόλις τελείωσε τη φράση του αυτή, αμέσως ευλαστήμησε το όνομα της Θείας Μεγαλοσύνης και με τη βλαστημία αυτή εξεψύχησε. Για να δείξει δηλαδή ο παντοδύναμος Θεός για ποιον αμάρτημα παραδόθηκε το παιδί εις θείου τους υπηρέτας, παρεχώρησε να πεθάνει με αυτό το αμάρτημα από το οποίο δεν προσπάθησε ο πατήρ του να το εμποδίσει όταν έζη. Και αυτό το παιδί που από εσπλαχνία ενήχε το Θεός να ζει ως βλάστημος επέτρεψε κατά την δικαία του κρίση να βλαστημήσει όταν απέθνησκε για να εννοήσει καλός ο αμελής πατέρας την αμαρτία του. Διότι αδιαφορών αυτός ο πατέρας για την ψυχή του μικρού παιδιού του ανέθρεψε για την γέννα του πυρίως όχι ένα μικρό αλλά ένα μεγάλο αμαρτωλό. Εν το γεροντικό, οι γέροντες έλεγαν «Αδελφοί, παιδεύσατε εσείς τα παιδεία, δια να μην σας παιδεύσουν αυτά».